Άντε, έλα, να βγούμε. Έλα. Πάμε, πάμε. Πάμε βόλτα. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Για πες. Τι είναι. Δεν είμαι καλά. Γιατί. Δεν έκανα rotation αυτή το την θέμα είναι να μην είναι μόνο το ένα χέρι. Και τα δύο είναι. Τα δύο χέρια εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι το ένα, ξέρω εγώ, το χτυπάς λέει για να αποφύγεις το ένθραγμα. Έτσι είναι. Α, χτυπάς το χέρι. Ναι, χτυπάς το χέρι για να το καθυστερήσεις. Γιατί ποτέ δεν ναι. Άμα μου διάσει ναι, το αριστερό ναι, ναι. χέρι. Αυτό το ξέρω, ναι, παιδί ναι. μου. Το χτυπάς, ξέρω εγώ, δυνατά για να ναι. κινηθεί το αίμα, ρε παιδί μου, για να κάνει. Ναι. Άντε ρε. Ναι. Και γλιτώνεις, λέει, αρκετά από λεπτά έως ώρα, ξέρω εγώ. Σοπάρε. Ναι. Όπως και το βήξιμο είναι καλό. Και το βήξιμο, ναι. Αυτό το απότομο, ναι. Το καλύτερο είναι να προσέχεις λίγο για να μην χρειάζεται να έρθει αυτή η ώρα. Ναι. Τι ώρα ξεκινήσαμε. Για έμφραγμα να λέμε. Εγώ γιατί είμαι τόσο χαμηλά εδώ σήμερα. Ναι, όμως με το ζόρι σε βλέπω. Δεν βλέπουμε. Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αν και σήμερα είσαι καλό παιδί. Γιατί. Έφερε το φορτιστή που ξέχασα χτες. Άγιοι, τυρόπιτα, μέλια, ιστορίες, εκεί σου σάμια. Χορεύτριες εδώ, μπαλέτα, μπολσόι. Αυτό είναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακούτε Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ζωντανά είμαστε. Ξεκινήσαμε εδώ. Έφυγες, πού πήγε, δεν σε βλέπω. Είναι εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Τα λέμε κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τουλάχιστον προσωρινά, γιατί από εβδομάδα έτσι θα αλλάξει λίγο το πρόγραμμα για τρεις εβδομάδες. Με Κωνσταντίνο Παπαδονολάκη. Ναι, και Κωνσταντίνο Τσίψιο. Αυτή γιατί δεν άνοιξε. Ναι, κάνε. Αχ, τώρα είμαστε ωραία. Τώρα και στην άλλη. Πέρα, δεν είναι δυνατόν. Την μπέρδεψε τα ποντίκια. Η ζωή μου όλη. Η ζωή μου όλη είναι ένα πιστόλι. Πιστόλι, τι λέει. Πιστόλι, ναι, ναι. Η ζωή μου όλη. Είναι ένα τσιγάρο. Είναι ένα τσιγάρο. Που δεν έχει. Αλλά επειδή η εκπομπή έχει αντικαπνιστικές τάσεις. Έτσι, είπαμε για πιστόλια. Α πούμε που είμαστε υπέρ της πολέμου και της οπλοφορίας. Της νόμιμης οπλοφορίας. Εδώ το ράδιο Ζωνιανά. Το ράδιο Donald Trump. Donald Trump. Ναι. Πολύ χαμηλά είμαι αυτή. Την κάρτα κλαπιού την άλλαξε εδώ πέρα τώρα. Έχει κι άλλη εκεί. Όχι, αλλά έχει άλλες δύο εδώ. Δύο. Ναι, δύο. Θα κάνω μετά μια τράμπα. Άμα θέλετε, την άλλη εβδομάδα θα φέρουμε κι άλλες. Άμα θέλετε, τώρα έχουμε αυτές. Σε άλλα χρώματα, άμα θέλετε. Είναι εκθεσιακές, είναι. Είναι εκθεσιακές, γι' αυτό τις έχουμε προσφορά στα 428 ευρώ. Από 1500. Από 400. Έχει κάτσει και μισός ποπός πάνω, οπότε δεν μπορούμε να τις πουλήσουμε καινούργιες. Ναι, θα λέει κανένα. Όλες οι καρέκλες δεν είναι του κόλου. Ναι, φυσικά. Ντροπή σου να μιλάς έτσι εσύ. Τροπή σου, δεν σε έχω ξανακούσει έτσι. Χάλασε. Γιατί έγινε αυτό, ναι. Πόπο, γιατί. Ο, με βοήθησε. Χρύσανθε. Βρίζει. Βρίζει. Πώς ήταν στο σχολείο που ήταν. Μαμά, αυτό το παιδάκι είπε. Κυρία, κυρία, κυρία. Ο Παναγιωτάκης έκλασε. Είπε. Είπε κόλο. Ναι. Ξανά. Είπε, έβαλα τέτοιο. Έκανα αναφορά. Ωραία, και εγώ θα λέω ότι ο άλλος είπε ότι θα. Ναι, αυτό δεν βγαίνει νομίζω. Ναι. Τι. Δεν πας λιγότερη φυλακή άμα πεις ότι είπε άλλος. Ναι, δεν πάει. Κάτσε δηλαδή, άμα που βάζουμε. Εμείς μεταφέρουμε δηλώσεις αυτές κάθε αυτές, ρε παιδί μου, όπως τις έκανε ο άλλος. Όταν βάζουμε του Παπακοσταντίνου το τραγούδι με τον Καρεσκάκη και αυτά δε που βρίζει και δεν πιάνεται αυτό. Έλαντε. Που το βάζουν όλη μέρα μεσημέρι, ξέρω εγώ, όταν έρχονται αυτές οι ώρες. Τι είναι αυτοί, γιατί ξεκίνησαν να τραγουδάνε. Δεν ξέρω, ναι, γιατί βιάζονται. Τι γίνεται. Θέλετε να φύγουμε, ρε. Λοιπόν, άντε, αφού ξεκίνησε να πάμε. Άντε, αφού. Να πάμε. Αν το βρω. Τηλέφωνο από. Τι έγινε, γιατί. Τι. Ένας πήρε. Ναι, αναπάντη. Ξαναπάρε, φίλε, ζωντανά είμαστε. Ναι, ζωντανά είμαστε. Εμείς είμαστε. Εσύ που πήρες, να δεις άμα είμαστε ζωντανά. Ξέρεις είμαστε τι εδώ. Τι έγινε τώρα, είπε αυτό από του πήρε. Ρε, κάτσε ρε, μαγνητοσκόπηση είναι αυτό. Ναι, τι παίρνει, πόπο, θα γίνουμε τέτοια. Όταν παίζει κονσέρβα μια εκπομπή, νομίζουν ότι είμαστε ζωντανά. Γενικά, ρε, παιδί μου, και σε άλλες εκπομπές. Το ξέρεις αυτό. Έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από ό,τι. Ξέρεις ότι ο κ. Κώστας πήρε σε επανάληψη ζούγκλας. Και μιλούσε κιόλας. Και τον πήρε το Ζαγόρα μετά τηλέφωνο στο κινητό. Του λέει γιατί δεν απαντάς. Γιατί, αφού έχεις γραμμές λέει ανοιχτά στον αέρα, γιατί δεν απαντάς. Τον πήρε στο κινητό 3 ώρα το βράδυ. Κ. Κώστα λέει στο σπίτι είμαι. Δεν έχουμε λύσει. Κάνε εκπομπές από το σπίτι. Επιμένει εκεί. Λοιπόν, 212η ημέρα του έτους. Ναι. Ανατολή λίγο στις 6:25, σε ένα τεταρτάκι από τώρα. Σε λίγο, θα τελειώνουμε η εκπομπή και δεν θα ξημερώνει. Το χειμώνα θα γίνει αυτό. Ναι. Δύση λίγο στις 8:37. Δύση. Ναι. Κάθε μέρα αυτό το φτάνει. Ξαναπήρε ο φίλος. Άντε, πριν ξεκινήσω τις γιορτές και αυτά, ας τον ακούσουμε το φίλο. Ναι, μπορεί να είναι γιορτινός. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, από το δρόμο είναι κιόλας.
Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλά είμαστε εσείς? Πώς είμαστε? Καλά, εντάξει, λίγο κουρασμένοι, λίγο πονάμε, λίγο τα, εντάξει, τα ρευματικά μας, λίγο τα νεφρά μας. Είναι τίποτα, είναι τα γεράματα. Έτσι, η ούρια αυτό, και αυτό, η κρεατινίνη είναι λίγο ανεβασμένες. Τρασαμινάσεις είναι στο θεό. Το ουρικό οξύ στα ύψη. Ναι. Εσείς πώς ποτέ, ποτέ δεν έρχονται μόνα τους, έτσι, πάντα φορούν παρέα. Εννοείται. Με τη Σοφία έρχονται, που είναι το που συνοδεύει το γύρας. Με τη Σοφία, τη Μαρία, την Ελπίδα, την Ειρήνη. Πού βρίσκεστε, πού οδηγάτε, πού σας πήραμε? Εθνική Οδό είμαι τώρα, ναι, και πάω για Κοζάνη. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Θα έχει λίγο ζέστη σήμερα, δεν πειράζει, θα τελειώσουμε νωρίς όμως, θα μπούμε στο κοντήσι. Σήμερα και αύριο θα ψιλοψηθούμε. Θα πιάσει και σαραντάρια, είπε. Ναι. Θα κατεβαίνω το φορτηγό και σούπερ μαυρισμένη. Με συνοδηγεί, είμαστε σούπερ μαυρισμένοι. Έτσι. Σαν τον Ολισαντέμπε θα κατεβαίνεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Στο φορτηγό. Ναι, στο φορτηγό ήθελα να ρωτήσω εγώ, είναι όπως το ταξί, το χέρι βγαίνει έξω και μαυρίζει? Και το πόδι. Δεν είναι πιο μακριά λίγο το παράθυρο? Βγαίνει. Πόδι έχεις βγάλει ποτέ? Όχι. Δεν μπορεί να πει. Όχι, δεν το έχω βγάλει. Για πες. Αλλά γενικά μαυρίζει το φορτηγό, γιατί δεν είναι μόνο, δεν μαυρίζει μόνο επειδή θα σου πάει ο ήλιος. Και αυτή η ζέστη που περνάει από τα τζάμια και τα λοιπά, εννοείται ότι όσο να είναι, παίρνει ένα μαύρο σβατάκι. Λοιπόν, μου αρέσει ο τίτλος της εκπομπής, έτσι θέλω να σας πω, γιατί το έχω παραλείψει κάνα δύο φορές. Έτσι είναι πολύ έξυπνο. Αυτό ήθελα να πω εγώ σήμερα. Την εξυπνάδα την έχουμε να ξέρει. Πήγα να πάρω καφέ και έχω μπερδευτεί πάνω από δύο φορές και λέω Φρέντο Κωνσταντίνο. Και εγώ το πλέον εδώ και ένα μήνα και εγώ το έχω κάνει αυτό το λάθος δύο φορές. Δυστυχώς. Και έχουμε γίνει ζήτημα. Ναι, όντως. Να λένε τι πράγμα σα. Τι καφέ ζήτησε. Τι είναι αυτό. Την Παοκάρα βλέπω κινείται καλά στο μπασκετάκι. Ναι. Καλά, δεν θα είναι ο Πάκο όπως ήταν πέρσι, σε καμία σχέση. Δηλαδή θα είναι καλή ομάδα. Το εύχομαι και το ελπίζω, γιατί τραβήσαμε μεγάλη στεναχώρια πέρσι. Ναι. Το έβλεπα να έρχεται από την αρχή της σεζόν, ας πούμε. Το έλεγα και στον Κώστα που είχαμε και μια επαφή. Ναι. Αλλά... στον Κώστα το Χαλαμπίδενο που ήταν και εγώ της ομάδας. Ναι. Εντάξει, πιστεύω η περσινή χρονιά ήταν μεγάλο μάθημα. Ναι. Και δεν είναι να λειτουργήσουν διαφορετικά. Έτσι φαίνεται στην αρχή τουλάχιστον ότι πάνε να λειτουργήσουν διαφορετικά η ομάδα. Εμένα μου δείχνει ότι η περσινή χρονιά κάποιοι φέρουν σοβαρή ευθύνη για την εσωστρέφεια και αυτή όλη το γαϊτανάκι που έγινε, ενώ δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή τώρα με ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι σε οποιοδήποτε τμήμα του έχει οικονομικό πρόβλημα όταν υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης. Πάει να πει ότι υπάρχουν κάποιες τριβές, κάποια και μαλώματα. Και να μην υπήρχε ο Ιβάν Σαββίδης, αυτό. Κώστα. Θεωρώ ότι στον Άρη και στον ΠΑΟΚ δεν πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει ένας Σαββίδης. Να υπάρχει λίγο μια σοβαρότητα στη διαχείριση των εσόδων, των όποιων εσόδων, και λίγο να χρησιμοποιήσουν το brand name των ομάδων αυτών. Δεν υπάρχει πια αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει. Στην αγορά κυριολεκτικά παλεύεις, και το εννοώ αυτό, και μιλάω για τον ΠΑΟ και τον Άρη, έτσι. Παλεύουν οι άνθρωποι για να βρουν χορηγία 10.000. Ναι, αυτό είναι. Δεν μιλάμε για χορηγίες 100.000. Ο άλλος 10.000 δεν δίνει να πάει να διαφημιστεί πια. Δεν τα σπαταλάει. Ξέρω κιόλας ότι αν όχι την περσινή σεζόν, την προπέρσινη, υπήρχαν οι μισές χορηγίες του Άρη, ήταν και ανταλλακτικές. Δηλαδή, δώσε μου ποτηράκια πλαστικά για να σε διαφημίσω, ήταν σε τέτοια επίπεδα. Δηλαδή, δεν είναι για ομάδες, ειδικά του Βεληνικού, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Εννοείται, μιλάμε για να γελάμε τώρα. Ομάδες που κάποτε κλείνανε, ήταν έτοιμες να κλείσουν χορηγίες δισεκατομμυρίων, παιδιά. Όχι εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων. Η λογική λέει ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος. Η λογική λέει ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα είναι όπως ήταν πριν από 2-3 χρόνια. Δεν μπορείς να πας και να σκέφτεσαι, εντάξει, με 500 χιλιάρικα, άμα πάρω, υπάρχει τέτοιο να σωθώ, δεν σώνεσαι. Δεν πρέπει οι ομάδες για να σωθούν να ρίχνουν λεφτά. Και σίγουρα υπάρχει Βάσα Βίδης, έτσι, που βοηθάει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι τα λεφτά του να φτιάχνουν τόπο. Ναι, για μην. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ. Μην γυρίσει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να μου παίξει 6 μήνες μπάσκετ 7 και να άρχισε να μου κάνει διακοπές. Και να πιάσουν όμως τόπο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, τίτλο δεν μπορεί να πάρει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να βγει η Ευρωλίγκα δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί να πάρει τίτλο, ρε φίλε.
Περίμενε. Το όνομά σου. Αποστόλη. Αποστόλη και Κώστα. Γιατί να μην μπορεί να πάρει τίτλο. Εγώ θα σούμε. Θυμάμαι, ήμουν στο στούντιο επάνω. Ναι. Πριν δύο χρόνια που παίξαμε τελικό με τον Παναθηναϊκό. Και σφαγιάστηκε ο ΠΑΟΚ. Ναι, που αν ήταν λίγο πιο σοβαρός ο ΠΑΟΚ. Ένα κομμάτι αυτό. Διαφωνώ. Και κατά πολύ μεγάλο κομμάτι, αν δεν ήταν ο Παναθηναϊκός στο τελικό να σμπροχτεί εκείνο το τελευταίο τρίλεπτο, θα έπαιρνε σκύπελο. Όχι, αν ήταν πιο σοβαρός ο ΠΑΟΚ. Αν ήταν ακόμη πιο σοβαρός ο ΠΑΟΚ, θα ήταν πιο τραγική διαιτησία. Το εγγυώμαι εγώ. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι εκείνη τη μέρα. Ναι. Η διαιτησία το πήγε μέχρι τέλους στηρίζοντας. Σχεδόν 50 ρίσκια, γιατί δεν θα ήταν, δεν ήταν 50 ρίσκια, σχεδόν 50 ρίσκια. Και στο τελευταίο τρίλεπτο, όταν εκεί παίζονται όλα, δεν πήρε στήριγμα. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 10 στις 10 βολές, οι τελευταίες του 12 από ήταν 10 βολές, και πήρε το κύπελο. Εγώ και εσύ προσπαθείς να σωτάρεις τρίποτα και να το στάσεις. Εγώ θεωρώ ότι μπορείς να πάρεις ένα τίτλο ή να σου πω κάτι. Ας είσαι στην τετράδα, ρε φίλε, δηλαδή πίσω από. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Εντάξει, δεν είναι επιτυχία. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν στην τετράδα, και στην τριάδα. Ναι, ναι. Συγκριτικά με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που ζούμε και σαν ΠΑΟΚΣΙΣ και σαν Αριανοί, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην έχουμε αυτό το γελίο άγχος. Αχ, παίζουμε με τον Πανιόνιο μάτς ζωής και θανάτου. Μια χρονιά ήταν αυτό. Στον ΠΑΟΚ ήταν μια χρονιά. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να μπαίνει μέσα στη σεζόν. Και να σκέφτεσαι να σωθείς. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει καν σαν κίνδυνο στο μυαλό κάποιου. Αλλά θέλω να δω τουλάχιστον, επειδή είμαστε και παιδιά του μπάσκετ, θέλω να δω τουλάχιστον να παίζεται η ομάδα ωραίο μπάσκετ. Αυτό που λέει Αποστόλης. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα σηκώσει κεφάλι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης εύκολα στο μπάσκετ, γιατί ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια είχε τουλάχιστον 3-4 φορές ομάδες για τίτλο και δεν τον πήρε. Και η ΑΕΚ με την πρώτη ευκαιρία πήρε τίτλους. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι το συμφέρει πιο πολύ τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να παίρνει κύπελλα η ΑΕΚ παρά να ανέβει ξανά τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό εννοείται, αλλά η ΑΕΚ επένδυσε χρήματα. Μην είμαστε άδικοι. Εντάξει. Η ΑΕΚ είχε πάρει 2,5 και 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ήταν ομάδα ό,τι να είναι. Και ο ΠΑΟΚ κάποιες χρονιές και ο ΠΑΟΚ είχε ακριβή ομάδα. Δεν ήταν κακό. Όταν λες ακριβή, έφτανε τα 800-900 χιλιάδες και αυτό ήταν το ακριβό για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλά είναι μέγεθος ΠΑΟΚ, δεν είναι μέγεθος ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όσο και να επενδύσει και να κάνει, δηλαδή λίγο να είναι καλά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δεν είναι ίδια μεγέθη τώρα. Δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε. Μπασχετικά. Αλλά επειδή μιλάνε τα νούμερα, πραγματικά μιλάνε τα νούμερα, ναι. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί εύκολα ομάδες 2-2,5 εκατομμυρίων ευρώ με 800.000 πάση. Να είμαστε λίγο δίκαιοι σε αυτό. Μπορεί να τους κερδίσει μια φορά, ναι. Γιατί τα σπάσανε. Οκ. Ναι. Δεν θα τους κερδίσει 5 φορές. Και για μένα ο ΠΑΟΚ θα πάρει πιο δύσκολα κύπελο από ό,τι θα πάρει ο Άρης. Γιατί απλούστατα, αν πάρει τίτλο ο Ιβάν Σαββίδης, μετά θα γλυκαθεί. Και δεν θα το αφήσουν αυτό εύκολο να γίνει. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει έτσι εύκολα μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν θα την αφήσουν. Δεν θα την αφήσουν, παιδιά. Φαίνεται αυτό, εντάξει, το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται φαντασία. Το έργο έτσι πάει. Τουλάχιστον βλέπω κινούμαστε. Μεθοδικά, πιο ναι. Και στο βόλεϊ βλέπω πολύ καλή κίνηση. Ναι, στο βόλεϊ εγώ θα πόνταρα, ρε παιδί, με ένα ποσό ότι του χρόνου πάω θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Το θεωρώ... Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά. Μάλλον, όχι, δεν είναι καλά. Δυσκολεύεται να κρατήσει τους παίκτες που έχει αυτό. Ναι. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να ρίχνει τον μπάτζετ του. Ήδη φέτος από τα μέσα της χρονιάς το κατάλαβαμε, αλλά φαίνεται να το ρίχνει το μπάτζετ του. Επομένως θα είμαστε πάλι σίγουρα... Είπες για μπάσκετ, είπες για βόλεϊ, για ποδόσφαιρο το σχολιάκι σου. Το ποδόσφαιρο, εντάξει, πολύ μικρό το διάστημα. Σήμερα δηλαδή μαζεύεται η ομάδα νομίζω, αύριο μαζεύεται η ομάδα. Σήμερα. Πολύ μικρό το διάστημα για να... Και την άλλη Πέμπτη νομίζω. Την άλλη Πέμπτη είναι το πρώτο φιλικό. Όχι, είναι το πρώτο φιλικό κιόλας. Πρώτο φιλικό κιόλας, ναι. Εντάξει, είναι πολύ μικρό το διάστημα τώρα οι παίκτες για να ξεκουραστούν. Γιατί όταν άκουγα κάτι ανίδιους να μου λένε ξύλωσέ τους, διώξ τους, λέω και με ποιους θα πάτε να παίξετε, ρε παιδιά, για παιδιά. Ναι. Με την ΚΑΠΑ 20. Με ποιους θα πάτε να παίξετε, λέω. Ξέρετε πότε το πρώτο παιχνίδι στα αποκλειματικά, πότε η ομάδα ξεκινάει προετοιμασία, ξέρετε. Εσείς νομίζετε ότι οι παίκτες, ξέροντας ότι έχουν μεταγραφική περίοδο μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, θα τρέξουν αυτό στον ΠΑΟ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, τουλάχιστον ο Ρέμπε φαίνεται
Εντάξει, δεν είναι ότι άνθρωποι που ξέρουν το ποδόσφαιρο, έχουν πλάνο, έχουν οργάνωση. Πιστεύω ότι ένα-δυο παίκτες θα τους έχουμε. Εκείνη την περίοδο. Εντάξει, αυτός ο ΣΒΑΜ έκλεισε ήδη. Ναι, ο ΣΒΑΜ έκλεισε. Εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνω, δεν το δούμε στο χορτάρι. Αλλά απλώς, Αποστόλη, εμένα αυτό που με κούρασε λίγο χτες είναι ότι όταν δεν παίρνει παίχτες ο ΠΑΟΚ λέμε αχ, γιατί δεν παίρνει παίχτες. Και όταν παίρνει παίχτες λέμε μωρέ, σιγά καλός είναι αυτός τώρα, ή άμα ήταν καλός θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει αυτό δηλαδή, δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι με τίποτα. Εγώ τον θεωρώ αυτόν ένα καλό εργαλείο, και μόνο που είναι αρχηγός, που ήταν αρχηγός σε μια από τις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Αυστρίας. Το θεωρώ καλό. Οι Αυστριακοί γενικά είναι σοβαροί αθλητές. Δεν έχουν δείξει δείγματα όπως κάποιοι Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι κτλ. Εδώ και καιρό λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να επενδύσει χρήματα σε βόρειο-ευρωπαίους. Και πήρες παίχτη σε θέση που πονάς, έτσι. Οπότε εγώ τη θεωρώ καλή κίνηση εξ αρχής. Τα δούμε τώρα στο χορτάρι. Και τα μαθηματικά δεν λένε ποτέ ψέματα. Δηλαδή... Ναι, και οι assist και οι συμμετοχές του γεμάτες χρονιές. Δεν είναι κανένας παίκτης που είναι ένα χρόνο, ενάμιση τραυματίας και ήρθε να ξαναπαίξει μπάλα. Μπράβο, που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ίδρυμα, κέντρο αποκατάστασης κτλ. Αυτό. Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ τελευταία χρονιά του ήταν δύσκολη. Έτσι. Και ο Βέρμπλουμ, γιατί ο Βέρμπλουμ δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση του Λεβέκ. Δεν το συγκρίνουμε, γιατί ακούω κάποιους να κοροϊδεύουν, ας πούμε. Στο Βέρμπλουμ γίναν και λάθη. Ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Και γίναν και λάθη. Και γίναν και λάθη, γιατί ο άνθρωπος πήγε να μπει και έπαθε κάταγμα κοπόσεως, παιδιά. Ιατρικά. Το κάταγμα κοπόσεως, ναι, ίσως είναι ο τραυματισμός που μπορεί να σταματήσει την καριέρα σου πιο εύκολα από όλους. Εννοείται. Δεν μπορεί να πανέλθεις εύκολα. Ο χειρότερος τραυματισμός. Ναι. Αυτό και η φτέρνα που λένε το πώς λέγεται. Δεν έχει καμία σχέση με το Λεβέκ. Έτσι. Κατά πάση περιπτώσει φαίνεται να και εκεί να κινηθούμε λογικά καλύτερα από ό,τι πέρυσι. Θα έχει η ομάδα σίγουρα ένα πλάνο. Εντάξει, τώρα υπάρχουν τα θέματα με το Βιερίνια. Εγώ νομίζω ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν ανανεώσεις ανά 3-4 χρόνια κρατώντας μόνο ένα-δυο παλιούς. Δεν μπορεί, δηλαδή διαφωνώ με αυτό που κάνουμε πολλές φορές. Που κάνει δύο χρονιές καλές ο παίκτης, τον ανανεώνουμε για άλλα τρία χρόνια. Ναι, είναι ανανέωση επιβράβευσης αυτή, δεν είναι ανανέωση. Ένα συν ένα και άμα θες. Ναι. Ένα συν ένα και άμα θες. Γενικά έτσι, αυτό όχι ακριβώς. Για το Βιερίνια, γενικά για όλους τους παίκτες. Δηλαδή, εκτός αν είναι σε ηλικία 25-27 χρονών, εκεί τον κάνεις και ένα τριετές. Εκεί εντάξει. Ναι, εντάξει. Εκεί έχεις όμως να παίρνεις από ένα παίκτη. Φυσικά. Αλλά είναι 31-32 για να το κάνω σε ένα τρίτο συμβόλαιο, ας πούμε, για να τον κρατήσω. Δεν είναι εύκολο να παίξεις ένα παίκτη μπάλα στην ίδια ομάδα. Ναι. Όταν ειδικά παίρνεις τίτλους, έρχεται ο κορεσμός. Δεν έχεις να δώσεις πολλά πράγματα. Και πρέπει να έχεις, όταν θεωρούμε ότι έχει μεγαλώσει μια ομάδα, θεωρώ ότι μεγαλώνεις και από τις διαπραγματεύσεις που κάνεις με κάποιους παίκτες. Δηλαδή, όταν είσαι μεγάλη ομάδα, μπορείς να πεις στον άλλον ένα συν ένα ή να βάλεις όρους συμμετοχών. Δηλαδή, ρε Μαουρίσιο, λέω εγώ τώρα έτσι, ένα τυχαίο όνομα. Ζητάς αυτά που ζητάς, αλλά τη μισή χρονιά δεν μου έπαιξες. Άρα, τα λεφτά που πήρες φέτος, τα μισά δεν τα έχεις δουλέψει. Εμείς ζητάς λοιπόν αυτά τα ίδια λεφτά τώρα. Έλα να τα βρούμε κάπου στη μέση ή έλα να βάλουμε όρους συμμετοχών. Ότι άμα τραυματιστείς. Δεν θα πάρεις αυτά τα λεφτά σου. Δεν θα πάρεις το 1 εκατομμύριο π.χ. που ζητάς, θα πάρεις 600. Αν τραυματιστείς. Και δεν λέω να έρθει ο άλλος να σου κάνει τάκλι στο λαιμό και να τραυματιστείς. Αλλά άμα πάρεις δύο θλάσεις μες στη χρονιά, ρε φίλε, δεν μπορώ να σου δώσω αυτά τα λεφτά. Γιατί πέρυσι, αν θυμάσαι ο παδί, μόλις δεν ανανέωσε ο Κάνιας και ο Σάχοφ, γιατί δεν του δώσα τα λεφτά που θέλανε για να μείνει ο Ρουμάνος, λέγανε. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό λέγαν όλοι. Δηλαδή να δώσω εγώ στον παίκτη 700-800 που μου ζητάει. Έφτασες Κοζάνη. Κάνω και ένα τριετές. Όχι ακόμα. Α, μην την περάσεις και μιλώντας και ξεχαστούμε και εμείς και εσύ. Όχι. Λοιπόν. Εντάξει, κρατήσαμε τη γραμμή αρκετά. Δεν πειράζει, εντάξει. Ωραία κουβέντα κάναμε. Να τα ξαναπούμε. ΠΑΟΚ είναι ο φίλος. Τι ομάδα είσαι, Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη. Καλό δρόμο. Γεια σου, Αποστόλη. Ωραία κουβέντα. Έτσι, τέτοιες κουβέντες μου αρέσουν πολύ. Και είπαμε και για μπάσκετ, για βόλι. Εγώ ξέρω σήμερα, ναι. Πολεμάτε Βιερίνια, κουφάλες. Όχι, ρε. Πάλι βρίσκεις. Εντάξει, το κουφάλες δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Έγινε ρε κουφάλα. Έτσι, σε λέω. Καλημέρα, κουφάλα. Εδώ ζών δεν μας έλεγε. Ζών δεν είναι. Για σένα είναι τίτλος τιμής. Κάτσε, έχουμε κι άλλο. Τι έγινε, From.
Τι είναι αυτό. Τι, από εξωτερικό. Κάνας διαγωνισμό ήταν. Παρακαλώ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσα πριν από λίγο την κουβέντα που είχατε. Ναι. Και είπατε ότι οι Αθηναίοι δεν θα αφήσουν τις ομάδες να πάρουν τίτλους. Ναι, στο μπάσκετ. Α, δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια. Για το μπάσκετ λέγεται. Ναι, 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 για το μπάσκετ. Ναι. Για το μπάσκετ. Ναι. Α, νομίζω λέγατε για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πέντε πυροπάκου τα τελευταία δύο χρόνια. Για το μπάσκετ, πόσο μπάσκετ, άλλο. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Ναι. Εγώ θέλω το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ είναι πιο. Όχι πιο βρώμικο, πιο έτσι προβληματικό από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ίσως γιατί δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ. Ναι, αυτό. Δυστυχώς δεν μας νοιάζει. Θα έπρεπε, αλλά. Πάντως μπορείς να κάνεις καλή ομάδα και στα δύο. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ μπορεί να γίνει καλή ομάδα. Και τα κίνητρα είναι λιγότερα. Τα κίνητρα είναι λιγότερα. Ναι, στο μπάσκετ τώρα από τη στιγμή που είναι δεδομένο και να πάρει πρωτάθλημα τώρα μια άλλη ομάδα, πάλι ο Ολυμπιακός θα βγει στην αυτό δηλαδή, έσοδε δεν θα έχεις μόνο γόητρο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κακό. Ναι, το γόητρο δεν είναι αρκετά. Αυτό είναι ένα λάθος μεγάλο ευρωπαϊκά, δηλαδή της FIBA, ρε παιδί μου, ότι ναι, τώρα είναι μια κλειστή λίγκα που πάνε οι φίλοι και οι γνωστοί. Αυτό είναι λάθος. Ο άλλος γιατί να επενδύσει λεφτά να πάρει. Να βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, παιδί μου, από τη στιγμή που ξέρω δεν θα πάει. Αυτό είναι λάθος. Και δεν θα έχει έσοδο ούτε τηλεοπτικά, ούτε χορηγίες, ούτε τίποτα. Το οποίο η Ευρωπαϊκή Λίγκα δεν την αφορά άμεσα. Κακώς. Γιατί τα στατιστικά της είναι ακόμη θετικά. Αυτό που πρέπει να αφορά είναι τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, ναι. Γιατί βλέπουν ότι πλέον είναι κομπάρση. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα και είναι κομπάρση μετά. Αυτό που λέγαμε για τον Ολυμπιακό χρόνια στο ποδόσφαιρο, ότι επειδή έπαιρνε τα πρωταθλήματα έτσι δεν ήταν καλό στην Ευρώπη. Και τώρα το πληρώνουμε του χρόνου τέταρτη. Ναι, αλλά τώρα επιβεβαιωνόμαστε εμείς που το λέγαμε αυτό. Γιατί εδώ και 2-3-4 χρόνια που υπάρχει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο που παίρνουν τίτλους που ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε. Βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός έκανε ομαδίτσα καλή, παίζει καλή μπάλα και προχωράει και στην Ευρώπη. Αυτό. Βγαίνει αυτό αντίκτυπο. Ναι, όπως το είπες και εσύ, έκανε μια ομάδα καλή, άφησε τον Μάρτινς. Φυσικά. Έτυχε, πήρε κάποιους παίκτες οι οποίοι βγήκανε. Και άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο στατιστικό, σε εισαγωγικά, ότι και φέτος πήρε το πρωτάθλημα ομάδα η οποία κράτησε τον προπονητή της. Ναι. Όπως έγινε με τον Λουτσέσκου, όπως έγινε με Ίβιτς, με Κίπελα κτλ. Όπως έκανε η ΑΕΚ. Ολυμπιακός θυμάσαι πώς είχε αλλάξει την προηγούμενη δεκαετία. Φυσικά, δεν γίνεται. Δεν πρέπει να αλλάξει ο προπονητής κάθε αυτό χρόνο. Κάτι λέει. Αυτό κάτι λέει. Βέβαια κάτι λέει. Εδώ οι δικές μας οι ομάδες και εγώ και πιο πολύ για τον Άρη μιλάω, γι' αυτό βγαίνω 100.000 φορές έχω βγει στα ραδιόφωνα και λέω ότι πρέπει να μείνει ένας κορμός παικτών, πρέπει να μείνει ο προπονητής, αλλά έτσι. Στο κοφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα λέει η παροιμία. Γι' αυτό για μένα αν ήταν και λίγο πιο ακριβώς ο Γκάμα έπρεπε να τα δώσει λέει, τα λεφτά ο Άρης να τον κρατήσει. Δηλαδή τώρα που γίνεται αυτό το σύριαλ... Κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα γίνεται. 10 φεύγουν, 15 έρχονται. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Και μετά αυτό. Λέμε, και έλα μετά... μωρέ, να δέσει η ομάδα λίγο. Ναι. Καινούργια ομάδα. Μετά αρχίζει, αρχίζει αυτό το να δέσει και δεν βρέσκει χημεία και δεν βρέσκει φυσική. Ναι. Και τσατίζουμε, δε παιδί μου. Και λέω καλά, κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Αν θα πάρουμε και ένα χαφ, να πάρουμε και έναν κίνο και έναν τον άλλον. Γιατί να πάρεις ρε συνέχεια παίκτης τώρα. Και πάλι ακούω, τώρα ακούω πάλι, δηλαδή εγώ θεωρώ μεγάλη, πολύ, πολύ καλό που υπέγραψε ο Σόουζα, που θα υπογράψει ο Σόουζα. Ναι. Που θα παραμείνει ο Σόουζα. Να πάρουμε center back, 100 center back έχεις εκεί πέρα πίσω, 100. Άμα φύγουν και δεν έχεις, τότε θα κάνεις μεταγραφές. Δεν είπα να μην δεν πάρεις αριστερό back. Δεν γίνεται ο δεύτερος αριστερό. Και τρίτος αρχηγός σου να είναι παίκτης που έχει έρθει φέτος στην ομάδα. Πρέπει να είναι πάνω από 2 χρόνια. Ναι, ρε. Δεν μα είναι ο δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή ο Ρόουζ, είναι ο Βελιζίσης, είναι ο Μπακαλιάνης, είναι ο Σόουζα. Ναι. Πάρε ακόμα έναν, τι να τους κάνει σούπα εκεί πέρα τους αμυντικούς. Και κάποιοι, τι λένε κάποιοι, ο Μπακαλιάνης είναι μικρός, δεν έχει εμπειρία, άστον στον πάγκο να πούμε και στα 30 του άπειρος θα είναι. Πού θα την αποκτήσει θα εμπειρία. Από τον πάγκο. Μετά ακούω ένα άλλο κουφό. Το Ρόουζ λέει τον προορίζουν στη νέα χρονιά για δεξιό μπακ. Πώς θα παίξει δεξιός μπακ ο Ρόουζ, ρε. Αφού είναι στόπερ, αν πάρεις το Σάκιτς που ακούγεται, ο Σάκιτς είναι δεξιός μπακ, αλλάξουμε τις ισορροπίες. Πώς θα γίνει, δηλαδή μέσα στο μυαλό τι έχει.
τι έχουν μέσα στο μυαλό κάποιοι που τα λένε. Μετά για αριστερό μπακ, δεν είπαμε αριστερό μπακ, πρέπει να πάρει δύο αυτή τη στιγμή αφού έφυγε ο Κόρκουτ. Τα βλέπουμε όπως είναι τα πράγματα. Δυο, ο Χατζησαφή πρέπει να είναι ο ένας που είναι εκπληκτικός παίκτης. Ναι. Είναι παίκτης που μπορεί να σε βοηθήσει να διεκδικήσεις τίτλους του Χατζησαφή. Πολύ ψηλό επίπεδο. Παίζει παντού ο άνθρωπος. Νομίζω είναι και ακόμα ένας. Και ακόμα ένας πρέπει να είναι δύο. Αλλά στόπερ, στόπερ και να μην πάρεις. Δεν είναι χαλάει στόπερ και να μην πάρεις. Και για τον Μπρούνο Γκάμα που λέγατε, ναι, είναι υπερβολικός ο Μπρούνο Γκάμα αυτή τη στιγμή σε αυτά που ζητάει. Ναι. Ο Καρυπίδης τον έκανε τον τριπλασία σε αυτά που έπαιρνε. Από τη στιγμή, με πόσα λεφτά ήρθε ο Μπρούνο Γκάμα και πόσο τώρα δεν ζητάει. Ο μεγάλος. Με πόσα λεφτά. Καρυπίδης. Με πόσα λεφτά ήρθε ο Ματίγια και πόσα ζητάει τώρα. Ναι. Έχουν ανεβεί κατακόρυφα. Κοίτα, αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε Ματίγια ή Μπρούνο Γκάμα να δώσω παραπάνω λεφτά, θα τα έδινα στον Γκάμα όμως. Δηλαδή, ναι, 50 χιλιάρικα, έχουμε... δώστε τα 50 χιλιάρικα. Δώστε. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή έχω χαλαστεί με κάποιους παίκτες που τους θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ. Μπορεί να είναι καλοί, αλλά δεν μπορούν να ζητάνε όσα χρήματα, ναι, εντάξει, όσα χρήματα θέλει ο καθένας. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Και καλά κάνει ο Καρυπίδης και τους έχει βάλει όριο. Πόσα, 200, όχι 201, 200. Άμα θες 201, πήγαινε πάρταλο. Αυτό πρέπει να εφαρμόσει ο Καρυπίδης. Ο μεγάλος και... Θόδωρος Καρυπίδης. Ο Θόδωρος, μπράβο. Ο Καρυπίδης, ο οποίος δεν θα χρειαστεί τη βοήθεια κανενός για να φέρει τίτλους στον Άρη, ούτε παράγκες θα χρειαστεί. Απλώς θα πρέπει να κάνει ομάδα, να κερδίζει και τους διαιτητές σε κάποια παιχνίδια. Αν έρθουν δηλαδή αυτοί οι παίκτες που ακούγονται αν έρθουν, θα μπορεί να κερδίζει και τους διαιτητές. Ποιος θα έρχεται ο Ευαγγέλου, θα έρχεται ο... Ποιος? Ο Μπαλοτέλη. Όχι ο Μπαλοτέλη, Αυτό σας είπα και, χτες ότι το έβγαλε κάποιος από την Αθήνα, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις τεχνικό διευθυντή το Χαριστέα και να λέει ο Χαριστέας ότι θα πάρουμε τον Μπαλοτέλη. Τους αφήνει διαρροές ο Καρυπίδης επίτηδες, να ξέρετε. Έτσι. Τους αφήνει δηλαδή, άμα έλεγε ο Καρυπίδης θα πάρουμε τον Πλατινί. Πάει μετά στο γνωστό καφέ εκεί στο Κολωνάκι και γελάει μαζί τους. Μα τώρα είναι δυνατόν. Αυτά είναι αστεία τώρα με τον Μπαλοτέλη. Αυτό το έβγαλε κάποιος από την Αθήνα. Έγινε όλο αυτό να πούμε με τον Μπαλοτέλη. Λοιπόν, να σε καλά, να πάμε σε μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, σας έλεγα τώρα ότι πρέπει να κάνει ομάδα για να κερδίσει τους διαιτητές. Να έρχεται ο Κομίνης. Τι να κάνει ο Κομίνης? Πόσα γκολ θα κυρώσει ο Κομίνης? Τέλος ο Κομίνης. Γεια σας, τέλος. Βάλε τα άλλα. Τζοβάρας, Ευαγγέλου, όλα αυτοί που κλέψαν 15-20 βαθμοί από τον Άρη πέρσι. Θα κυρώνεις ένα γκολ, θα βάζει δύο ο Άρης, θα βάζει τρία ο Άρης. Θα κυρώνεις δύο γκολ, θα βάζει πέντε. Κατάλαβες τι θα γίνεται? Έτσι πρέπει να γίνει. Καλή συνέχεια. Είμαι σοκαρισμένος από ένα-δύο πράγματα που έχω διαβάσει. Αλλά εγώ είμαι σοκαρισμένος ότι είχαμε δύο γραμμές που μας είχαν τέτοιο. Μας πήγανε στο πρώτο διάλειμμα. Ναι, αλλά μιλήσαμε ωραία, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επανερχόμαστε με εφημερίδες, αν προλάβουμε. Θα προλάβουμε. Και εγώ είμαι σοκαρισμένος με δύο πράγματα που έχω διαβάσει. Κράτα αγωνία. Θα στα πω μετά, ναι. Αν τα χάσω. Δεν ξέρω πώς θα θυμήθηκα αυτό, αλλά. Ωραίο. Χθες νομίζω το θυμήθηκα το βράδυ και λέω θα το βάλουμε. Εκεί που πήγα χθες για μπάνιο. Στην τουαλετά. Να πούμε το. Τηλεθεατές, θα έλεγα τώρα. Πω, σιγά, βρε, λένε λιγάκι. Σιγά. Σιγά, φέρουμε και ένα Ματέο. Το Ματέο Γκαρσία φέρουμε. Εκπληκτική μουσική. Δηλαδή. Σπυροπούλη, ποια είναι η κυρία Γουαρντά? Σταμάτα, βρε, κακέ τρεχή. Θα βλέπουμε δηλαδή Σπυροπούλη στην Τούμπα φέτος. Ναι, γιατί θα βλέπουμε Γουαρντά. Τη Σπυροπούλη είναι πιο πιθανό να τη βλέπουμε. Τι ήθελα να σου πω. Α, ναι. Σπυροπούλη με Παπαδοπούλου. 4 ώρες έκατσα περίπου εκεί που πήγα για μπάνιο. Ρε φίλε, ένα τραγούδι δεν. Είναι αναδιάφορο. Κάθε τραγούδι που έβαζε έλεγε. Πολύ ωραία μουσική. Πήρες, ξεσήκωσες τίποτα, μια ιδέα? Όχι. Είναι το 90% αυτών που ίσως θα βάζα και εγώ. Εκτός από κάτι χαουζάκι παραπάνω θα τα βάζα. Να σου πω την αλήθεια, είμαι λίγο του χαουζακίου λίγο περισσότερο. Τώρα που είπες του χαουζακίου, ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
Τα έχει κλείσει τώρα, τα έχει Όχι, αλλά που, που κολλάει από το κόλλησε αυτό. Του Χαουζακίου είναι, με το Αγίου. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι, γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Αυτό. Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Όχι, δεν κάνω. Την επέτειο της, την επέτειο της ανεξαρτησίας από τη Γαλλία γιορτάζουν τα νησιά Βανουάτου. Βανουάτου. Τα νησιά Βανουάτου γιορτάζουν την ανεξαρτησία από τη Γαλλία. Η μέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα. Πολύ παγκόσμια ημέρα. Τι έγινε. Είναι εθνική ημέρα της εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Τι. Γουίστλεν. Φτού, φτού, φτού. Γουίστ. Στου χαντάκι. Whistleblowers. Whistleblowers. Έτσι λέγεται αυτό, ναι. Νόμιζα για blowjob θα πει κάτι. Εθνική ημέρα cheesecake. Εθνική ημέρα cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα ένα cheesecake μετά τα τροπιτάκια δεν είναι τέτοιο. Το ξέσκιζα. Το ξέσκιζα. Βουτούσα έτσι. Πρωτάγμια το κεφάλι και μετά θα ανοίγω το στόμα. Τι είχε ο Μπίσες Βάρ, τι λέει. Όχι. Τισά Μπαάβ. Τι είναι στο αυτό? Ισραήλ. Έτσι λέγεται. Τισά Μπαάβ. Αχα. Η μέρα θρήνου και νηστείας για τους πιστούς Ιουδαίους για τη διπλή καταστροφή του ναού του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους και τους Ρωμαίους. Του Σολομώντος. Ναι. Είναι η μέρα του Αραφάχ. Όχι του Αραφάτ. Πολύ. Ναι, πολύ. Πολύ, 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 πολύ ναι. Μουσουλμανική εορτή τη δεύτερη μέρα του προσκυνήματος στη Μέκα. Αυτά, πάμε να δούμε τι έγινε έτσι σαν σήμερα. Α, όχι, όχι, συγγνώμη, Ορθόδοξη τι? Εκκλησία. Α, πάμε λίγο. Τον Αποστόλων εκ των 70. Τον εκ των 70. Ναι, αυτό. Ανδρόνικο Επισκόπου Πανωνίας. Επενετού Επισκόπου Καρθαγένης Κρίσκεντος Επισκόπου Καρχιδόνος. Είναι η Καρθαχένα και η Καρχιδόνα. Η Λαλίγκα 2. Σύλλα Επισκόπου Κορίνθου και Σιλουανού Επισκόπου Θεσσαλονίκης. Και μάρτυρος Ιουλίτης. Ιουλίτης. Ιουλίτης ή το... Νίτης. Γιατί. Ιουλίτης. Λίγο σε αφήνω, λίγο δεν κοιτάω. Τεριδόνα, ουλε... Ναι, Ιουλίτης. Μπράβο. Ιουλίτης. Προσοχή Μαρκοπέδιο. Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον... Είναι τον Αγίον Αύδου και Σένεν. Αυτός πρέπει να είναι Αυστριακός, μπορεί να είναι και αυτός ο Σένεν. Προστατών των Βαρελάδων. Είναι λέει, αυτά για ποιο τα φέρεις, για Σένεν. Για Σένεν, βρε. Για Σένεν, βρε. Λοιπόν, είναι προστάτες των Βαρελάδων αυτοί οι δύο. Α, τόσα χρόνια Βαρελάς, τέτοιο Σένεν δεν ξανάδα. Αγίου ντροπή. Δεν Σένεν ντροπή σου, ντροπή σου. Αγίου Πέτρου του Χρυσόλογου. Εσένα τι σε μέλη τώρα και δηλαδή. Εσένα τι σε μαρμελάδα. Πόρε. Αγίου Πέτρου του Χρυσόλογου. Α, ναι. Του Χρυσόγονου μήπως του. Α, γιορτάζει και μια βότκα σήμερα. Παλιά ήταν πολύ μόδα αυτή περίμενε, η βότκα. Περίμενε. Αυτή η βότκα πριν από 10 χρόνια ήταν πολύ μόδα, ρε φίλε. Σε σφινάκια ιδίως. Της ουσίας, absolute. Σε σφινάκια ιδίως. Πολύ μόδα αυτή η βότκα. Σε σφινάκια. Ναι. Ποια? Πριν 10 χρόνια, τώρα δεν ξέρω. Σφινάκια πριν 10 χρόνια. Έπινε βότκα πριν από 10 χρόνια ή γάλα έπινε. Βίζενε ακόμα. Ή τώρα δεν βίζενε. Τώρα. Προσπαθούμε. Λοιπόν, να το πω, να το πάρει το ποτάμι. Φυλακή. Το πάρει ο Θοδωράκης, λέγε. Πω, ωραίο. Ναι. Σήμερα, σε εξαιρετική φόρμα ναι, σήμερα. Ναι, ναι. Είναι... Αύριο βλέπω να μην. Να είμαι, rotation. Το σοφό. Δηλαδή, λόγω ηλικία πρέπει εσύ να μου λες, Κώστα, μην έρθεις αύριο. Rotation. Ξεκουράσου μια μέρα για να βγει η υπόλοιπη. Κουραστούμε εμείς. Rotation, ρε φίλε. Για πες. Do you know rotation? Do it. Whistleblower. Do it. Just do it. Don't do it. Λοιπόν, είναι το Αγίου Ούρσου. Γιούρς. Άντε γεια μας ρε. Είναι και παγκόσμια ημέρα φιλίας. Δηλαδή γιατί να μην βγουν οι φίλοι σήμερα να πιούν σφινάκια ούρς. Γιατί όχι. Να τα συνδυάσουν όλα. Και μετά να πάνε και στο Ιουλίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Για να τελειώσουμε με αυτήν την θεματική ενότηση της εκπομπής. Ναι.
1797 επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Ποπολάρος. Και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέρου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Το 1930... Πώς λέμε, ο Σευρών να μυφθήσετε... Ναι, ο Σευρών να μυφθήσετε. Η Ουρουγουάη το 1930 νικάει την Αργεντίνη με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Δεν σας χάλασε. Καθόλου. Το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη. Ο Υπουργός. Το μπερδεύτηκα, ρε. Ο Ηλιεφ που λέμε. Ναι. Ο ΙΜΕ. Η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Bring them back που λέει. Έτσι. Go back, Madame Merkel. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα βρει το δίκαιο της θάλασσας. Η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτωνε. Από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Ναι, ναι. Κατάλαβες? Κατάλαβες τα γιμπ. Με μέτη. Μη πάει κούκουλα, πάει μη. Όχι, ο Ερντογάν δεν θα μας πολεμήσει. Έλεγα τόσο καιρό. Αεροπλάνα τώρα να πάρουμε. Εντάξει, βέβαια τώρα το λες που είναι ήρεμο το πράγμα. Πάλι καλά το πες τότε που ήταν όλοι μετά όπως στα χέρια. Τώρα τώρα. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτό το 1994, πριν από 26 χρόνια. Από τότε. Και εγώ. Βασικά. Εγώ ήμουν 2 χρονών. 4, εγώ ήμουν γέννητος. Εγώ ήμουν 2 χρονών. Εγώ σε λίγους μήνες γεννιόμαι. Γι' αυτό νομίζω οι Τούρκοι κάναν πίσω, γιατί γεννήθηκε εσύ και χεστήκανε πάνω. Λοιπόν, το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε... Το 10. Σε. Θα βάλουμε μετά. Πόσους το 10, δημόσιοι υπάλληλοι? 300.000. Νομίζεις, γατάκι. Είπα πόσοι θα έπρεπε να είναι. Α, ένα μύριο. Όχι, εντάξει, το κάνεις. Δεν κάνεις καμία προσπάθεια που λένε, έτσι. Τι είπα. Το σε είπα, ακούστηκε μόνο. Ναι. Να πω το νούμερο. 768.009. Αυτούς τους 9 γιατί τους έχετε, ρε παιδιά, δεν είναι παραπανίσχυ. Ενώ οι άλλοι 768.000 δεν είναι καθόλου παραπανίσχυ. Πάμε σε γεννήσεις. Το 1863 ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Το 1947 η Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Μόνο τόσο πιο μεγάλη. 1958, Kate Bush, Αγγλίδα τραγουδίστρια, καμιά σχέση με τον George Bush. Το 1898, Ότο πεθαίνει. Όχι, ρε Χάγκελ. Όχι, πεθαίνει. Το 1898, ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριο επί 24 χρόνια. Το 2007, ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν. Που έβγαλε τις μηχανές της Bergman, όχι. Σουηδός σκηνοθέτης. Οπα. Κραυγές και ψήθυρες, σκηνές από ένα γάμο κτλ. Κτλ. Το 2007 πεθαίνει ο Μικελάντζελο. Αυτός χελονιτζάκι δεν είναι. Ναι. Μικελάντζελο, ποιοι είναι οι άλλοι τρεις? Ντονατέλο. Ντονατέλο, ρε φίλε. Λουίτζι. Λεωνάρντο. Και Λουίτζι. Λεωνάρντο και Ίγκασον. Ναι. Λουίτζι δεν ήταν άλλο. Τι Λουίτζι? Όχι. Ραφαέλο. Ραφαέλο, ναι. Ραφαέλο, όλοι είναι τέτοιοι, είναι διαφωτιστές. Ραφαέλο, Λεωνάρντο, Ντονατέλο και Μικελάντζελο. Αυτή δεν θα μπορούσε να είναι τετράδα. Το Ντονατέλο θα μπορούσε να είναι κάτι, κάποιο είδος γιαουρτακίου. Ή παγωτό. Ναι, ένα Ντονατέλο. Πατούσα. Ναι. Πατούσα, αλλά δεν άνοιγε κανένα. Αυτός λοιπόν είναι Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου και αυτά και με το ποιος ήταν σκηνοθέτης, ποιος από τους τέσσερις ήταν? Αυτός ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Έκανε Αντωνιόνι. Το έργο Blow Up. Blow Up και υπήρχε... Blow Up και Ιταλός σκηνοθέτης. Ναι. Μήπως έπαιζε ανάμεσα σε καράτε, σε blow τρεις job. Καράτε. Ρε, δεύτερη φορά. Ναι, φίλε, αφού Blow λέει. Την τρίτη και έχεις. Και έχουμε. Αυτό το πω να καώ. Αυτά με το σαν σήμερα, τέλειωσα. Μπορείς να είσαι ήσυχος.
Ναι, ενώ η επόμενη εκπομπή είναι πολύ safe. Θες να ξεκινήσουμε εφημερίδες? Ναι, πάμε, έχουμε. Αφού έχουμε ακόμα. Ναι, ρε παιδί μου, μην τις κόψουμε στη μέση. Μην βαριέσαι. Και άμα τις κόβουμε μετά, πού να τις κολλάμε, να τις διαβάσουμε. Όχι, αυτό που διάβασα θέλω να σου το πω γιατί θα το χάσω. Άντε, διάβασε. Πες. Είμαι απογοητευμένος με τον εαυτό μου για κάτι. Αν και με τον εαυτό σου? Ναι, αν και θεωρώ ότι αυτοί κάνουν λάθος και όχι εγώ. Και ελπίζω να μην ακούνε πολλοί φίλοι μου. Σίγουρα δεν ακούνε. Ελπίζω, εγώ ελπίζω να ακούνε. Δηλαδή, αν δεν ακούνε και οι φίλοι μας, ποιοι ακούνε. Με τέτοια ώρα, ρε φίλε όμως. Αν και είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας, οπότε πρέπει. Ναι. Μίνα Μιλουτίνοβιτς. Λέει τι ο τίτλος τώρα. Κάτσε να ψάχνω. Όχι, περίμενε. Λέει ο τίτλος εδώ πέρα. Η εκρηκτική σέρβα που θα βάλει φωτιά στα ελληνικά γήπεδα. Καλά, εντάξει, δεν τα πάμε εμείς. Τι δηλαδή? Είμαι απογοητευμένος. Πώς την είπαμε? Μίνα Μιλουτίνοβιτς. Είναι η σύντροφος του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Τι μήνα? Αύγουστο. Μπαίνει μεθαύριο. Αύριο. Όχι, μεθαύριο. Λοιπόν, είναι σύντροφος του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού Νεμάνια Νέντοβιτς. Αχ, πολύ μελαχρινή. Ναι, χάλια βρε, σε χάλασε. Ναι, ο Θοδωρής είναι καλύτερος. Βρε με το. Τι! Ποια Μιλουτίνοβιτς τώρα? Νουγκατίνοβιτς. Χάλια. Μελαχρινή, πολύ μελαχρινή. Ναι, ρε φίλε, ναι, άρπαξε στους 220. Και για ίτς και όλα είναι πάρα πολύ μελαχρινή. Για να δω αυτό να. Τι τώρα, εντάξει. Γι' αυτό είναι. Να είχαμε να λέγαμε να πούμε. Εντάξει. Για παραπάνω δεν είναι. Και έχω και μια είδηση. Δεν ξέρω. Επί του πιεστηρίου. Θέλω να μου την εξηγήσεις λίγο. Να σου εξηγήσω. Χάρης Βαρθακούρης. Ναι. Ο γιος του. Ναι. Η σύζυγός του, Αντελίνα. Διερινέα. Όχι. Η σύζυγός του, η Αντελίνα, τον μπλόκαρε στο Instagram. Τι? Έλα μωρέ, κάνουν αυτά τα μεταξύ τους τώρα για να σηκώσουν τέτοιο αντιδράσεις. Ναι. Ναι, πείτε τι θα, ναι, θα κάνουν. Και καλά, αχ, τι χαριτωμένο καυγαδάκι που κάνουμε, σε μπλόκαρε στο Instagram. Κνευρίζομαι εγώ με κάτι τέτοιο. Τσουτσουλίες. Τι θα γίνει, πόση εισαγωγή έχει αυτό το τραγούδι? Πολύ μεγάλη και πολύ ωραία. Έπρεπε να πεις τόση με το συμπάθειο. Χωρίς το συμπάθειο είναι λιγότερη. Πάμε ξανά. Το λαχανιτό. Α, όχι το. Αυτό. Σε. Όλοι μαζί. Σε. Πάμε, σηκωθείτε να κάνετε γυμναστική. Και εσύ που πηγαίνεις τώρα στην Κοζάνη, Αποστολή. Πιάσε το τιμόνι όμως, μην κάνεις κανένα με το χέρι. Πάμε. Δεξιά-αριστερό. Τέσσερις επαναλήψεις, τέσσερα σετ. Άσπασε. Η κόρη του Γιώργου Νταλάρα του μοιάζει εκπληκτικά. Δεν πειράζει. Το τρανζίστρο πιάνει λιμπερό. Ανθή Σαλαγκούδη, σου λέει κάτι? Ανθή Σαλαγκούδη. Ανθή. Ναι. Το Ανθή. Ανθή φυτά που λέμε. Ανθή. Για πες. Ανθή Σαλαγκούδη. Αναστατώνει τη Χαλκιδική με τα μικροσκοπικά της μαγιό. Έχουμε φίλο στη γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, εξαιρετικοί κύριοι. Τι κάνετε, καλά είμαστε, εσείς. Πώς την έχετε? Και λέω, θα δε πούμε για ΠΑΟΚ, είπαμε νωρίτερα, δε θα πούμε και κάτι πιο έτσι δικό μας. Έτσι ο πολύ αισιόδοξο σε βλέπω, τώρα είμαι πάνω μόνο like εσύ, πρωινάδικο να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Ντροπή σας. Έχω μια απορία. Και νομίζω ότι ο φίλος μου ο Παδομανολάκης θα τη δώσει τη λύση, την απάντηση. Σε όλες τις απορίες και τα προβλήματα δίνω λύσεις. Γι' αυτό έχω γεννηθεί. Τέτοια του λέτε και. Ναι. Βέβαια και ο Τσίπιος θα ήταν πολύ καλό να απαντήσει. Ναι. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να έχεις τέτοια ενέργεια για μένα, σε εκπομπή που ξεκινάει 6 ώρα το πρωί? Ναι. Και να βρεις θέματα, ρε παιδί μου, έτσι που να φτιάχνουν το κέφι του κόσμου, να ακούς ευχάριστα, ας πούμε, και να σε ταξιδεύει, ρε παιδί μου, σε άλλα μέρη, τέλος πάντων. Μπορείς να μου εξηγήσεις από το Μανολάκι? Η ποιότητά μου είναι πηγαία. Ναι. Είναι πώς? Είναι πηγαία. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω άμα του κάνουν αντι-doping control δεν είναι καλά, δηλαδή είναι επικίνδυνος. Και εμένα με παραξενεύει. Κακές παρέες, Τάσο. Κακές παρέες. Αυτό που είπε για αντι-doping control. Κακές παρέες. Ναι, αυτό δεν είναι εξήγηση. Πριν δώσω κάτι δοκιμάζω πάντα. Κάτι δοκιμάζεις σίγουρα και κάνεις εκπομπή, αυτό είναι de facto. Ναι, τι δοκιμάζεις, πες μας. Να το κάνουμε κι εμείς, παιδί μου.
Ειλικρινά τώρα, Τάσο, μου δίνεις πάσα. Δεν ξέρω, αν και ήσουν άσχετος από ποδόσφαιρο και είσαι άσχετος από ποδόσφαιρο, μου έβγαλες πολύ, μου έβγαλες πολύ καλή ασίστ τώρα. Πίστεψέ με ότι μέχρι τις 6 παρά 5 είμαι σε κομματώδη κατάσταση. Μπορεί να το επιβεβαιώσει. Κάποια στιγμή θα βγάζω βίντεο όταν έρχεται. Υπάρχει βάρος. Ναι, παιδί μου, και τι σε το πάρει, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Αυτό που έχω μπροστά στο στόμα μου. Το μικρόφωνο. Φίλε, και εγώ το έχω μπροστά στο στόμα μου, ξέρω εγώ, κατά τις 9 το βράδυ. Δικιά μας. Ναι. Αλλά δεν μου έρχεται να το φάω. Εγώ όταν το βλέπω μπροστά στο στόμα μου, πάντα μου έρχεται να το φάω. Εσύ, αγόρι μου, έτσι όπως σε κόβω, μπορεί να το βλέπεις κανένα μεγάλο hot dog. Για το ψάχνουμε κανένα βράδυ. Είναι και αυτό που τον ανεβάζει, έτσι ότι τρώει, να πούμε, έρχεται εδώ πέρα και χτυπάει κασεροπιτάκια, τυροπιτάκια. Εννοείται. Αλλά τώρα που το είπες, Στάσο, αυτό το σφουγγαράκι εδώ από το μικρόφωνο, αν το βουτήξω σε λιωμένο τσένταρ, το τρώω εύκολα, να ξέρεις. Σε λιωμένο τσένταρ και... Αυτό μπορεί να φαντασιωθείς ότι είναι τα σουγκάκια, τα γλυκάκια και που δίνουν τα παιδιά τα σαχαρωτά. Ναι, μπορώ να το γεμίσω και με κρέμα γάλακτος και να το φάω. Εντάξει, Τσίψιο, τα όλα είναι υπονοούμενα που δεν τα πιάνεις εσύ τώρα. Το βουτήξω, το κρέμα γάλακτος και τα λοιπά. Αυτός έχει πάει στο Ντουμπάι, έχει μπει στα σαχαρωτά, έχει φάει ό,τι έχει βρει και έχει γυρίσει τώρα μέχρι να πει. Το βουτήξω, κατάλαβες. Πονεμένη ιστορία του ζαχαροπλαστείου. Ο Τσέφιος δεν σε ξέρει καλά. Ναι. Το μαθαίνει σιγά σιγά. Σιγά σιγά, περίμενε. Ναι, κάτσε. Έχει να δει πολλά τα ματάκια του. Περίμενε. Ναι, περίμενε. Εγώ τώρα ξεκινήσαμε και καλοκαίρι τώρα, Ιούνιο, ας πούμε, ξεκινήσαμε, είμαστε 2 μήνες. Ο Σεπτέμβριος θα είναι αλλιώς. Τώρα είμαστε στα προκαταρτικά είμαστε τώρα. Το Σεπτέμβριο να δεις. 2 μήνες κάνεις το καταρτικά, ρε Παπαδομανολάκη. Πάντα. Πάντα. Είμαι υπέρ το. Καψούρα πρέπει να βγάζει η γυναίκα σου μαζί. Γυναίκες μου. Ο Δαλάη Λάμα. Γυναίκες, όχι γυναίκα. Έχεις και πολλές και δημόσια. Πολλές πρέπει να ευχαριστήσω, ρε φίλε. Τι ξύλο έχεις να φας. Πώς θα το γλιτώσεις, ξύλο. Πολλές πρέπει να ευχαριστήσω. Δηλαδή είμαι σαν τους πολιτικούς. Εγώ πρέπει να κρατάω ευχαριστημένο πολύ κόσμο. Να μην έχω πολιτικό κόστος. Έτσι ψήσω. Ναι, λοιπόν, ναι. Παπαδομανολάκης, επώνυμο. Είμαι τεράστιος για να με εκμεταλλεύεται μόνο μία και να με απολαμβάνει. Έλα, φτάνει τα στάλια, φτάνει, εντάξει, φτάνει. Σας ευχαριστώ. Θα βγει κανείς για... Ναι, θα πάρει κανείς τηλέφωνο για την παράδεση τώρα, φτάνει, περίμενε. Ο Ζάχος εδώ κανείς. Τσίψιος, ακούς τώρα το επώνυμο Παπαδομανολάκης. Σε τι σε παραπέμπει, ρε φίλε, εργασιακά και καταγωγή. Εργασιακά. Ναι, καταγωγή, πού είναι το εύκολο. Κυλικής. Κρήτη. Όχι το φιλί που σκοτώνει. Ναι. Όχι Κυλικής. Όχι την Κυλικής. Κρήτη, ξέρω εγώ. Κρήτη. Ναι. Και τι μπορεί να επαγγέλλεται ένας Παπαδομανολάκης με τέτοιο πόνιμο, ας πούμε, στην Κρήτη. Έμπορος όπλων ή ναρκωτικών. Ναι, αυτό. Μπα, πιο πολύ γευσηγνώστης γαμοπύλαφου. Ναι. Σεφ σε... Πεντάστερα ξενοδοχεία της Κρήτης. Γευσηγνώστης γαμοπύλαφου. Στην Ελούτα. Και σε αλικαριών. Ποιο είναι απέναντι από την Ελούτα. Ποιο, πώς λέγω εκεί το νησί με τους λεπρούς. Ελούτα ή πηγαινούντα. Σπιναλόγκα. Πώς, μπράβο, για κείς. Να έρχεσαι καμιά ταβέρνα στην Σπιναλόγκα. Γκουρμέ ταβέρνα. Κατάλαβες. Αντί για να γίνει αυτό, τον ακούμε κάθε μέρα, ρε φίλε. Θέλουμε στη δουλειά μας. Μια χαρά, πότε ήταν που έλειπε. Τι είσαι, γιατί είδε, μάλιστα. Αύριο είναι που θα έλειπα. Τι ευχάριστα ήταν εκεί. Η ηρεμία, όμορφα, ωραία εκεί. Ήσυχη φωνή. Αναπολύ τα βράδια που ήμασταν μαζί. Διευκρίνησε το γιατί είναι παρεξηγήσιμο αυτό που είπε. Είναι σαν αυτό που αφήνει σημείο μάλλον για τις υπέροχες νύχτες που περάσαμε. Ναι. Δεν μου λες, Παπαδομανολάκη, για να πούμε και κάτι για ΠΑΟΚ. Θέλω και σχόλιο για τον ΣΒΑΜΠ. Ναι. Με Βιερίνα τι γίνεται. Δύσκολα τα βρούνε. Είναι δύσκολα, εγώ το θεωρώ δύσκολα τα πράγματα, ναι. Δεν ακούω. Εγώ το θεωρώ δύσκολο. Κάτσε. Ναι, τι έγινε. Κάνε αγριογούρνο του την έπεσε εκεί προς το πανόραμα που ανεβαίνει. Φίλε, μην μιλάς για αγριογούρνο. Τώρα που λες για αγριογούρνο, είμαι στο σημείο που έδωσε 700 κίνητο γιατί χτύπησε ένα κοπάδι. Γι' αυτό το λέω. Και μετά σπασίλω. Είμαι και διορατικός. Ξέρω και πού είσαι. Κατάλαβες. Ακόμα και αυτό, ρε φίλε. Ωραία, τσέψε. Ακόμα και σε αυτό είμαι
Τέλειος. Πάει κουμπούλα. Δεν γλιτώνουμε με τίποτα ακόμα από αυτό. Και σε αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να πω. Μπράβο. Έλα, ρε ζεστό ψωμί. Πε μα για ευγενία, ρε. Παξιμάδι. Είμαι και ζεστό ψωμί. Ναι, ναι. Έλα. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ δύσκολο, Τάσο, για το θέμα του Βιερίνια. Δεν ξέρω. Και από τη στιγμή, αν έχει και προτάσει από άλλε ομάδε, από άλλε χώρε, από άλλε υπήρου κτλ. Είναι, αυτό είναι γιατί είπαμε άδεια. Ναι. Είναι αλήθεια ότι τον είπε ο Ράσβαν Λουτσέσκου, ναι, έλα, ναι, έλα, ναι. Ε, αλήθεια, τώρα οι δυο τους το ξέρουν αυτό, αλλά έτσι έχει βγει προς τα έξω. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το θέμα, ναι. Δηλαδή, που τσινάνε στο συμβόλαιο, έτσι, και από ό,τι μάθαμε είναι το καλύτερο πάλι που θα έχει, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Φυσικά. Πρέπει να βάλει λίγο νερό στο καλασί του και ο Αντελίνιο, εντάξει, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, αλλά είπαμε, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Έτσι θεωρώ. Πέρασε μια δύσκολη οικονομικά για όλες τις ομάδες αγωνιστική χρονιά, με κορονοϊούς και τα λοιπά. Και είναι μια τώρα πάλι δύσκολη νέα χρονιά που έρχεται, γιατί δεν ξέρουμε το τι μελιγενέστε. Δηλαδή τώρα ποιος θα πάει να πάρει διαρκείας με κορονοϊούς και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα τηλεοπτικά, τι θα δώσουν, τι θα δώσουν. Δηλαδή το θεωρώ δεδομένο ότι για όλες τις ομάδες θα είναι μειωμένα τα έσοδα από το ποδόσφαιρο κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε τι πρέπει να γίνει, για να αντέξουν όλοι, έτσι, και άντε οι τρεις μεγάλοι οικονομικά, πάω ο Ολυμπιακός, Άκη, να αντέξουν, οι υπόλοιποι τα κάνουν. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, δεδομένου όλα αυτά που συζητάμε, για να μπορέσουν να υπάρχει μια συμφωνία και να βρίσκονται στην ομάδα. Τώρα αν ο Βιερίνια σε 35, 34, 35 ο άνθρωπος θέλει να κάνει ένα καλό τελευταίο συμβόλαιο, και καλά θα θέλει να κάνει για μένα. Εννοείται, κοιτάει και νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ δεν θα μπορέσει να τον βρει. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι ήθελες να με ρωτήσεις. Για το ΣΒΑΠ, άποψη έχεις. Κοίταξε λίγο. Το βιογραφικό του και όσα ακούσαμε από το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ηγετικός, ναι, μιας και ήταν αρκετά χρόνια αρχηγός στη Rapid Viennes. Η ηλικία του ποδοσφαιρικά νομίζω 29, είναι πάρα πολύ όριμος, βεστομένος, σοβαρός, έμπειρος, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Δεν πετάνε τα μυαλά του, ούτε έχουν πάρει αέρα. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά είναι πάρα πολύ όριμος. Τα στατιστικά είναι εξαιρετικά, νομίζω, για τη θέση που παίζει. Βάζει σε 250 μάτς που έχει δώσει από το 14 μέχρι τώρα, έχει βάλει 51 γκολ. Άρα ένα γκολ, ένα στα πέντε, μπράβο. Σωματοδημή έχει φοβερή. Βιντεάκια που τον είδα, σκοράρει με μεγάλη ευκολία, έχει καλό σουτ. Είναι καλό αστημένα. Μοιράζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο του παιχνίδι όπως πρέπει. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά, παιδιά. Ναι. Γιατί. Και τα βιντεάκια γιατί, καλά, και τα στατιστικά καλά. Ναι. Μέσα στο γήπεδο θα φανεί αν είναι καλό ή αν δεν είναι καλό. Και για μένα πάντα καθοριστικό ρόλο παίζει το πόσο εύκολα μπορέσει να εγκληματιστεί, να ενσωματωθεί μέσα στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Με τους συμπαίκτες του. Θα σου πω ένα παράδειγμα και θα κλείσω με αυτό. Κάτι και το break. Ναι, και σου έχω και δύο ερωτήσεις με γρήγορες απαντήσεις. Ναι, βέβαια. Ο Μάρτες, θυμάσαι τον Μάρτες? Είναι, πώς το θυμάμαι. Το Ρονάλδο. Ήτανε στο Ολλανδικό πρωτάθλημα μια δεκαετία το μίνιμουμ. Και ήταν αρχηγός της Αλκμαρ. Μπράβο. Σάλκμαρ. Ήρθε στην Ελλάδα, έδειξε τον ΠΑΟΚ και δεν εγκληματίστηκε ποτέ. Ένα ωραίο γκολ, θυμάμαι, μια σουτάρα έξω από την περιοχή, δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Αυτό ήταν ό,τι έχουμε να θυμόμαστε από το ΜΑΕ. Εγώ προσωπικά. Έτσι. Κατάλαβες. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει και ο ίδιος ποδοσφαιριστής, αλλά και η ομάδα να του δώσει το κίνητρο να εγκληματιστεί γρήγορα και να μπορέσει να δώσει τις ποδοσφαιρικές του αρετές, να τις αποδώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίξει για τον καθοριστικό ρόλο, γι' αυτό λέμε. Η εικόνα του ποδοσφαιριστή και η απόδοσή του θα κρυθεί στα πρώτα, ξέρω εγώ, 10 μάτς που θα δώσει πίσω με τον ΠΑΟΚ. Τώρα όλα τα άλλα είναι θεωρητικά. Για να δούμε. Και το τι θα του βγάλει ο προπονητής του. Πώς θα το εκφράσει ο προπονητής. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Τι μοντέλο είναι το αυτοκίνητο που οδηγάς τώρα? 2010. Αμορτισέρ θέλεις? Ώστε. Θέλεις αμορτισέρ. Τι. Ακούγονται πολύ περίεργα, να ξέρεις. Θέλεις. Δεν είναι.
Ή ρουλεμάν θέλει ή αμορτισέρ. Νομίζω αμορτισέρ έτσι. Την καρδιά περιβόλητον έκανε. Εσύ θες μια ψυχιατρική εξέταση εκ νέου. Γιατί πέρασε το εξάμενο. Σαν Λάντα Νίβα ακούστηκε στις λακκούβες, να ξέρεις. Άντε καλημέρα. Δεύτερη ερώτηση, περίμενε, τι έφαγες χτες. Σε ποιο τσιπουράδικο πήγες, κάπου θα πήγες σίγουρα. Όχι, φίλε, σπιτικό φαγάκι, κοτοπουλάκι στο φούρνο με πατατιαγμή. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Και πάντα κάθε μέρα μία χωριάτικη σαλάτα στο τραπέζι. Τις πατάτες γιατί δεν τις έβαλες στο φούρνο και τις έκανες γιαχνή. Όποιος τις έκανε τέλος πάντων. Ωραία σκιά. Ξέρεις γιατί, γιατί βάλαμε δύο κοτόπουλα στο φούρνο και δεν χωρούσαν οι πατάτες και τις κάναν γιαχνή. Έτσι. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Το ένα το κοτόπουλο, το άλλο. Πού να μας φτάσει ένα. Έτσι ακριβώς. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γρήγορα. Γιατί η γούρλα σε σταμάτησε εσύ τώρα. Εκτός αέρα. Δεν είναι η αέρα. Πάλι καλά, κάνεις αυτή τη διάκριση ακόμη. Αναγκαστικά την κάνω αυτή τη διάκριση. Άμα θέλουμε να υπάρχουμε ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επανερχόμαστε με εφημερίδες μετά τις διαφημίσεις. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές για 10 λεπτά, να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Ναι, γιατί είστε πολύ ζεστοί σήμερα. Ζέστη είναι επειδή έχει ζέστη γενικά έξω, γι' αυτό είναι ζεστή. Πάμε στο διάλειμμα. Δηλαδή έπρεπε να το πεις αυτό, ε. Ναι. Δεν ζηλεύω που σε έχει. Με μία τέτοια τελεσόνα. Εννοείται. Δεν τη σπάσει λίγο τη φωνή. Τη σπάω, αλλά. Δεν. Σου είπα, θα έρθω μια μέρα και θα σου πω. Μα αρκεί το τέλ. Αυτό είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Νιώθω ότι δεν κάνει τίποτα. Το έχω αφού. 30 βαθμού το έχω εδώ πέρα. 25. Βάλω 23. Α, τώρα να βάλω 23. Ναι, αφού θα φύγω σε λίγο. Ας παθώσεις. Μάλιστα. Θα τραγουδήσω μια μέρα και θα το γράψεις και σε βίντεο. Για να... Όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Δεν είσαι καλαντημένος. Γενικά δεν. Αύριο. Ναι, Παρασκευή είναι καλύτερη μέρα. Αύριο έχουμε ωραία θέματα. Ναι, ωραία. Σήμερα δεν έχουμε. Θα σας ακούσω. Λέει, περίμενε. Τι, ναι. Τι απρόπτω. Όχι. Θα το βάλεις στον αέρα. Όχι. Δεν μας είπες εκτός αέρα τι θέλεις να μας πεις. Όχι. Όντως το είπα. Μπορεί να πέθανε κιόλας αυτός μας. Πάλι θα το βάλεις ανοιχτή ο Γκρόση. Όχι, όχι. Α, με λέγεσαι, άμα θες να δω και εφημερίζεις αυτό. Έλα. Δεν απαντάει τίποτα. Το πρωτοχτύπιο. Έλα, ξύπνησες. Σίγουρα. Εντάξει, άντε, τα λέμε. Φιλάκια. Ο τεράστιος Θόδωρος Καρυπίδης. Άμα θέλει. Τον Καρυπίδη πήρε. Όχι. Θα μπορούσε όμως. Άμα θέλετε και εσείς να σας ξυπνάμε εγερτήριο. Έχουμε και υπηρεσία αφύπνισης. Στείλτε μήνυμα εγερτήριο από βραδύ. Όχι, και να στέλνουν για πλάκα τώρα τηλέφωνα φίλων τους για να τους ξυπνάμε. Δεν πειράζει. Τι λύκη έχουμε να ακούσουμε. Πρέπει να σου πω κάτι. Χαλίκη, ήθελα να πω. Τα νέα. Θα πεις εσύ τα νέα. Θες να το πάρουμε αλλιώς σήμερα. Ναι. Κάνουμε αλλαξοκολλιές. Και μετά θα λέμε 23. Αλλαξοκολλιές και έγινε βραχιόλι. 23-1-0 287-888. Για να τα λέμε περίεργα. Ή θα λέμε 287 και 3 οχτάρια. 231-0 όμως μπροστά. Πάμε τα νέα. Τα νέα. Ποιοι θα πάρουν πόσα, πότε και πώς. Αναδρομικά θα δοθούν φάμπαξ σε όλους φέτος. Οι παγίδες ενός διαλόγου, ποιες διεκδικήσεις βάζουν οι Τούρκοι στο τραπέζι. Το έχω απαντήσει και για τα τρία, έτσι. Ποιοι θα πάρουν 3-0. Πόσα και. 3-0. Ναι, 3-0. Ο Βεράκη από το 5. Κορονοϊός, το crash test της μάσκας και η βόμβα της Αθήνας. Μήνυμα Τραμπ στη Μέρκελ μετακινείται το στρατηγείο στο Βέλγιο. Με το κινητό στο χέρι, υπουργοί με τον ανασχηματισμό. Τα λέγαμε εμείς εδώ. Τα λέγαμε. Τα λέγαμε. Η επόμενη μέρα στην παιδεία με τις αλλαγές που έρχονται. Λαϊκές αγορές. Ποιοι δικαιούνται ενίσχυση 1.500 ευρώ ή 500 ευρώ. Αυτά. Αθλητικά δεν έχει εφημερίδα. Όχι. Ολυμπιακός Ομόνια 3-0. Το πνίγησε. Έλα. Ποιο, τι Ολυμπιακός Ομόνια 3-0. Φιλικό χθες το βράδυ. Α, ναι. Με γκολάρα Βαλμπουενά από φάουλ. Έδειξε ετοιμότητα εν ώψη Γουλφς. ΠΑΟΚ γιατί έτρεξε τη μεταγραφή. Αφού θα πούμε αθλητικά μόνο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με ελεύθερο τύπο.
Εφάπαξ επιστροφή χρημάτων σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πληρωμή αναδρομικών μόνο για κύριες συντάξεις. Πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Ποιοι μένουν εκτός. Πιθανή νέα πιλωτική δίκη για τα δώρα και τις επικουρικές. Κυριάκος στη Βουλή. Η κυβέρνηση μορφώνεται με την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και αγγίζει το όριο στα δημοσιονομικά. 100% κρατική κάλυψη εισφορών στο Συνεργασία, αυτό το πρόγραμμα που τρέχει. Παράνομα πάρτι σε βίλες της Μυκόνου. Έλα ρε, αποκλείται. Μύκονο, τι μου θυμίζει. Ναι, 500 έως 1000 πελάτες με εισιτήριο από 150 ευρώ. Φτωχό τέτοιο. Έως 1000 ευρώ τα εισιτήρια για το πάρτι. Εντάξει, τσάμπα πράγμα. Οργανωτές από Ίμπιζα, Κόρντοβα και Σέα Τολέντο. Όχι, οργανωτές από Ίμπιζα και Νίκαια. Α, εδώ στον Πειραιά. Ναι ρε φίλε, και από Ίμπιζα, δηλαδή τι συνεργασία είναι αυτή. Γαλλίας. Κάγκουρες ήταν δηλαδή. Ναι, με παπάκια πήγαμε, με άσπρη κάλτσα, με ρακέτα πάνω. Και... ε? Τα ζώα τώρα γιατί τα πλέον. Γιατί, για πάρτι τα ζώα είναι μια χαρά. Για δώστε. Είναι αυτό που λέμε party animal. Όταν τα λέει αυτός είναι, τα ενθουσιάζει πολύ. Το γουστάρε, παιδί μου λέει, τι είπα πάλι. Ο Παπαδομαλάκης. Ναι. Ντροπή. Ντροπή και μόνο το σκέφτηκε. Και μας αφήνει εμάς. Πάμε. Δικό σας. Πάμε και κάτω. Έτσι απλά μωράκι μου Φευγάτο. Χαιρετίσματα στο Πασκάλι του Φευγάτο. Ωχ, μου δεν αντέχω. Οριστική λύση στα ληξιπρόθεσμα χρέη των Δήμων. Του Δήμου Βερίκιου, του Δήμου Μπέκε. Ναι, όλοι οι Δήμοι. Όσοι έχουν χρέη ληξιπρόθεσμα, βρίσκεται οριστική λύση αν σας λένε Δήμο. Άλλη μέρα θα είναι για άλλα ονόματα. Διπλωματικός καύσωνας για Αιγαίο, Κύπρο και Λιβύη. Ο ΑΚΑΡ συνεχίζει τις λεκτικές προκλήσεις. Όχι προσκλήσεις. Ενισχύεται το εμπάρκο όπλων στη Λιβύη. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Καθημερινή αναδρομικά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις κύριες συντάξεις. Άμα είναι δυσποινίδες, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Πρέπει να είναι παντρεμένες. Το Μπαρμπαρός πλέει προς την Κυπριακή ΑΟΣ. Ρε Μπάρμπαρος. Ε, που λένε. Mm. Ε, Μπάρμπαρος. Μπαρμπαρός βγαίνει και σε μπαρμπαρκόκκινο. στο 30% του εισοδήματος οι ηλεκτρονικές αποδείξεις. 28 Αυγούστου η ανακοίνωση είναι των βάσεων. Είναι αυτός ένας Μπάρμπαρος. Πώς λέμε. Μπάρμπαρος. Φαινομενική αφουσία. Το σχόλιο της καθημερινής. Μάσκες και σε χώρους εργασίας. 57 νέα κρούσματα χθες. Αυξάνονται τα κρούσματα και δεν έχουν πλέον αυτή τη δικαιολογία τα εισαγόμενα και αυτά. Ναι, πολύ πάει λίγα. Αυτό. Στο διάστημα αυτό. Με άνεση. Το, ναι, είναι. Να έχει εφημερίδα ένα τέτοιο. Στην νοηματική είναι αυτό. Ναι. Αυτά για την καθημερινή. Αφήνουμε και κάτι για να τη διαβάσετε εσείς. Ναι. Να πάτε στο περίπτωρο. Να σου πω κάτι. Άμα πας και στο περίπτωρο, πρέπει να διαβάσει και κάτι μόνο πουλιούνται, στο πρώτο σελίδο. Πουλιούνται οι εφημερίδες. Ναι. Τώρα με τα site και με αυτά, ξέρω. Γιατί μπορείς να τις διαβάσεις όλες ηλεκτρονικά, δεν μπορείς, δεν νομίζω. Όχι. Πρωτοσέλιδα, εντάξει, ναι, αλλά. Μέσα όχι, μπορείς, γενικά, ρε παιδί μου. Δεν κάνει το. Δεν μπορώ να ναι, ρε παιδί μου, αλλά μια είδηση που ας πούμε λέει τώρα εδώ. Νεκρός λόγω καταγωγής, έγγραφο φέρνει. Αυτό δεν μπορείς να το βρεις σε ένα site και να το διαβάσεις, ας πούμε. Μπορείς, αλλά είναι και λίγο κάλτρα, παιδί μου. Είναι και λίγο vintage στο να διαβάσει. Βλέπω πολύ κόσμο, ιδίως στις Κυριακές. Μου λείπει σαν πιο πολύ. Όχι, παίρνει κόσμο στις εφημερίδες. Ας πούμε τώρα, είδα πριν μια διαφήμιση, δεν από ποια εφημερίδα. Όχι. Είναι μια εφημερίδα τώρα την Κυριακή που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ένθετο. Θα πάω να την πάρω. Έχω να πάρω εφημερίδα χρόνια. Αλλά αυτή τη συγκεκριμένη θα πάω να την πάρω. Δεν σου πω στον αέρα τι ένθετο έχει. Ούτε ποια εφημερίδα είναι. Ούτε εκτός αέρα θα σου πω. Αλήθεια, γιατί ναι, μην το πάρω κι εγώ. Όχι. Γιατί θα γελάς. Μα... το κόσμο τότε, το Σούπερ Κατερινά. Όχι, βρε. Το Μανίνα. Θυμάστε το Σούπερ Αθερίνα που είναι για ψάρεμα. Ωραίο. Κοντά είσαι. Λοιπόν, είναι μια εφημερίδα η οποία έχει ένθετο τον Κυριακή συνταγές του Αγίου Όρους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η αγιορείτικη κουζίνα είναι εκπληκτική. Και την εφαρμόζω. Έφαγα κάτι πιτόγυρα χτες. Αγιορείτικα. Λοιπόν, εφημερίδα των συνταχτών, κοροϊδία για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Η μεγάλη εξαπάτηση με πρωτοφανή κινησμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης αγνώρισε την απόφαση του ΣΤΕ και κούρεψε τα αναδρομικά των συνταξιούχων σε ποσοστό μεγαλύτερο. Τι? Γιατί δεν το κάνεις πιο δυνατά αυτό που έκανες.
Γιατί δεν είμαι ποδομαλάκης. Εσύ ρε. Γίνε λίγο μη γυάλινος. Βγάλε τον εαυτό θέλω σου έξω. Βγάλε, δηλαδή, γίνε, χυματοποιήσου λίγο. μην είσαι τόσο, ναι, μην είσαι τόσο γυάλινος και ξύλινος. Πώς πρέπει αφέσου να, λίγο. Πρέπει να εκφράσουμε και τις θέσεις του κόμματος. Ξύλινα. Έτσι. Αφέσου λίγο ελεύθερος. Δεν μου το επιτρέπει πώς θα, η δημοσιογραφία. Βγάλε από το μυαλό σου αυτό που έχεις μπροστά στο στόμα σου. Εντάξει τώρα γιατί δίνεις τον κόσμο τρώ. Ότι έχω μπουγάτσα μπροστά μου τώρα. Στην καλύτερη περίπτωση. Είσαι υπέρ της μπουγάτσας ή της λουκανόπιτας. Της λουκανόπιτας. Δεν είμαι φαν της μπουγάτσας. Ναι. Γενικά. Δεν είμαι δηλαδή. Ω, Θεσσαλονίκη τώρα είναι μπουγάτσα. Δεν είμαι. Δηλαδή θα φάω μπουγάτσα μια στο τόσο. Ναι, αν τη βρω, θα τη φάω όμως. Καλά, από, θα φάω. Δηλαδή φάει, με εξαίρεση τις μπάμιες και το. Τι να σου πω. Τι άλλο. Δε... Το μπριάμ. Μπριάμ τρώω. Ναι. Μα μου βάλεις μπροστά μου μπριάμ, θα φάω. Ναι. Δεν κάνω διακρίσεις. Τι άλλο δεν τρώω. Από αλμυρά, από φαγητό κανονικό δηλαδή μαγειρεμένο. Και μόνο μπάμιες. Και ψάρια δεν τρελαίνομαι, αλλά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και με την. Περίμενε. Ανασχηματισμό. Τα σενάρια δείχνουν Αύγουστο. Σιγάβρε. Είναι 30 Ιουλίου. Τα σενάρια δείχνουν Αύγουστο. Ναι, δεν θα γίνει σήμερα ανασχηματισμό ή αύριο. Αύγουστο θα γίνει. Πες μας ότι θα ξημερώσει και όλα. Ναι, δηλαδή μεγάλη είδηση, ρε. Μπράβο. Εμείς τα λέμε αρχές Ιουνίου. Ανοιχτή κόντρα με την εφημερίδα του συντακτών. Άσε βρε τώρα. Να πω εγώ Αυγή. Ναι, πες Αυγή. Όχι. Πες ριζοσπάστη. Για να πω μετά εγώ Αυγή. Θα πω ριζοσπάστη, λοιπόν, γιατί μας την έχει ριζοσπάστη. Κλοπή μέσα από το πορτοφόλι. Είδες, έγινε φύγιο, πώς το λέει, έγινε λιγότερο γυάλινος. Προσπαθείς. Θα σε κάνω, το Σεπτέμβριο θα σου πω. Κλοπή μέσα από πιο το πολύ από μένα θα απελευθερωθείς. Κλοπή μέσα από το χορηγούς να έχουμε να πληρώνουν τα πρόστιμα. Αυτό φοβάμαι. Ναι. Πάμε. Κλοπή μέσα από το πορτοφόλι τους, κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Η υγεία στις μέρες της πανδημίας, θύμα του κέρδους των ομίλων. Ο άλλος που είναι. Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις των αυτεργατών, επιβάλλει περιορισμούς στη συνδικαλιστική τους δράση. Ποιος? Αυτός 1-0! Άντε! Πάμε. Το περίμενα, αλλά. Κι όμως αυτόν εννοούσα. Χαρά. Πού είναι? Α, ναι, τι έγινε. Ναι, γι' αυτό είπα. Πάμε. Θα δώσω ένα μήνυμα. Όχι. Κυβέρνηση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων με την κλοπή. Έχουμε και ένα μήνυμα του Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας δεν το μεταξύ κάθε Κουτσούμπας. Φορά. Κάθε φορά λέγει κάτι. Αυτή δεν είναι. Στο ριζοσπάστη. Τσίπρας για να μιλήσει έκανε να πούμε 8 χρονών. Δεν είναι αυτό. Αυτά που λέω. Δεν είναι αυτό. Για πρώην πρωθυπουργού. Φίδι. Για τέο πρωθυπουργού. Έτσι πω πάει. Αυτά με το ριζοσπάστη. Και κάνω εγώ την κολοτούμπα τώρα και αντί να πάω στην Αυγή, την αφήνω σε σένα, πάω στη Βραδινή. Βραδινή? Ναι. Για δώσε και την Βραδινή. Όχι, ψέματα. Την πάτησα τη Κυριακή. Βραδινή ήταν η Μιλουτίνοβιτς, δεν ήταν η Βραδινή. Πάει. Το χάσα. Αχ. Δεν το άκουσα. Για ξαναπέστο, κάτι πήρε το αυτή μου. Κάτι για Κιλοτίνοβιτς. Όχι, λέω Βραδινή δεν ήταν με τη Μιλουτίνοβιτς τώρα. Θα πει τα γίνει, θα πει τα τσιρίζω. Θα πει τα τσιρίζω. Δεν το πιάσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Βραδινή δεν ήταν με την. Έλα. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε και υπότιτλους. Πάμε. Λοιπόν, και καλά. Πάω Αυγή. Ναι, πάνε. Άντε, ξημέρωσε. Κουρεύουν 60% τα αναδρομικά. Αθλειώτες Μητσοτάκη με τα λεφτά 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Ο Πρωθυπουργός αγνοεί επιδεικτικά την απόφαση του ΣΤΕ. Πριν δεν έλεγε ο Μητσοτάκης ότι εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Μπορεί να είναι προθεσινή. Για αποκατάσταση των απολειών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και δώρα, δηλώνοντας ξεδιάντροπα ότι σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ναι, αυτό. Αποκλείουν το 70% των χαμηλοσυνταξιούχων. Μεγάλοι χαμένοι όσοι έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης κάτω από 1.000 ευρώ. Εκβιάζουν χιλιάδες δικαιούχους. Τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέα έξαρση, νέοι μεταδότες για τον COVID-19. Αυτά. Και με την Αυγή. Να ρίξει και μια εσπρέσο. Εννοείται. Άπιστη και μακριχέρα παρουσιάστρια, η παντρεμένη TV Star, τα φυρμάτα ρούχα και ο παράνομος δεσμός, σούσουρος στους διαδρόμους μεγάλου καναλιού.
καύσωνα Δήμητρα Αλεξανδράκη. Έτσι λέει. Όχι, για αυτό που πήγε να πει πριν. Δεν είπα τίποτα. Πήγε. Δεν, δεν είναι αυτό. Το πω εγώ. Παίρνω απόσταση. Θες να το πω εγώ. Όχι. Η στιγμή τη επίθεση με τον στο Στέφανο Χίο. Υπάρχει ένα βιντεάκι από κάμερα ασφαλεία. Κουλούρα στι πέτσε. Τι είναι αυτό. Νιφούλα το Σεπτέμβριο. Η καλονή Στέλλα Δημητρίου. Για κάνε μια. Από τα Θρανία στην NASA, βραβείο. Αυτά τα παιδιά που είναι τόσο έξυπνα δεν μου τη δίνουν. Δεν συκνευρίζουν αυτά τα. Ο πρώτο των πρώτων. Όχι, ξέρω παιδί, γιατί να μου τη δίνει, γιατί τα παιδιά διάβασαν προσπάθησαν. Δεν είσαι λίγο κομπλεξικό, νορμάλ να πούμε να σου τη δίνει. Εσύ είσαι κομπλεξικό επειδή ήσουν στόκο και είσαι στόκο και τούβλο και άσχετο εντελώ και σου τη δίνει όταν κάποιο προοδεύει σε οτιδήποτε άλλο. Γιατί εσύ δεν μπορεί απλά. Εσύ δεν μπορεί απλά, γι' αυτό σου τη δίνει. Είναι το αντίπαλο δέος. Εγώ. Ναι, όχι εγώ. Που εσύ το γυμνάσιο, το εξατάξιο. Ναι. Ξέρουμε και την εσύ εξατάχη το έκανες. Άσχετε. Σε πειράζει ο άλλος επειδή θα πάει στην NASA. Το εξατάξιο το γυμνάσιο, εσύ ναι. Που όταν το έβγαλες ήταν περήφανο όλο το χωριό. Ποιο χωριό, βρε, ταγάρι. Τι από χωριά δεν είναι. Όχι. Από τον ντεπό είμαι. Το εξωτικό ντεπό, από το κοσμοπολίτικο ντεπό. Τώρα που πες κοσμοπολίτικο ντεπό. Ναι. Εγώ βλέπω κάτι φωτογραφίες της παλιάς Θεσσαλονίκης που πριν χτιστεί και γίνει έτσι όπως είναι τώρα. Που μετά το Λευκό Πύργο, ναι. Άντε και λίγο πιο πέρα, δεν είχε τίποτα. Είχε κάτι στάβλους. Αυτό έλειπε να είχε σπίτια πριν το Λευκό Πύργο. Από την άλλη μεριά όμως είχε σπίτια. Από τι εκεί, είχε από βρε σπίτια, βρε σπηλιές είχε. Και ακόμα και τώρα έχει σπηλιές. Ναι, ναι, ναι. Πλήνθους είχε. Ναι, ναι. Πλήνθους και σύνθους. Και μετά έγινε σύνδος. Λες. Πλάκα, πλάκα μπορεί να είναι έτσι. Ακόμα μυρίζει να πούμε. Άντε, στα βλήλα. Ενώ δυτικά είναι, μυρίζει Fahrenheit. Δυτικά. Κάθε βράδυ. Fahrenheit. Είχε ένα φάρο. Είχε ένα φάρο και το βράδυ ήταν η Fahrenheit. Και μύριζε έτσι. Και βγάλαν κολόνια. Αυτό ακόμα παίζει. Πόσα λεπτά αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικές εφημερίδες γιατί πρέπει να φύγω κιόλας. Θα ξεκινήσει Sport Time ή να ξεκινήσω. Ξεκινάω εγώ, άντε, γιατί σε βλέπω λίγο νοθρό σήμερα. Δεν ξέρω, πρέπει να σε τσιτώσω. Είμαι νοθρός, δεν μπορώ. Νοθρόστ. Δεν έχει να δυναμώσει η μουσική. Ήταν πολύ καλό αυτό. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Από τα καλά μας ήταν αυτό. Μας. Το νοθρόστ. Ναι, μας. Μαζί, το σχεδιάσαμε στο διάλειμμα, ναι. Λοιπόν, Sport Time. Τα βάζουν κάτω. Νέα συνάντηση Αλαφούζου Μπακογιάννη εντός της ημέρας για το γηπεδικό του Παναθηναϊκού επιταχύνονται οι διαδικασίες. Πω από αυτό που όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο θέμα, ρε παιδί μου, κατευθείαν τα γήπεδα. Μια η Τούμπα, μια τη Άκη Αγία Σοφιά, τώρα είναι του Παναθηναϊκού. Έχει δύο ταμπέλες, η μια δείχνει βοτανικό και η άλλη λεωφόρο. Το Τριφύλι θέλει είτε πλήρη στέγαση στο βοτανικό, είτε βοήθεια στη χρηματοδότηση για ανακατασκευή τη λεωφόρου. Μάλλον για ανακατασκευή τη λεωφόρου το κόβω. Ναι. Πάει και Δήμους έχουν τακτική και Δήμος έχουν τακτική επαφή για το ζήτημα. Έτοιμος για γούλφ ο Ολυμπιακός 3-0 την Ομόνια. Φουλάρι ο Ίβιτς. Πήγησαν με την άδικο γέμισε το. Ναι, γιατί πήραν λεφτά τώρα. Περίμενε. Θα σου πω όλο το σκηνικό. Πουλάει ΑΕΚ τον Μπάρκα στη Σέλτικ. Παίρνει λεφτά με Μελισανίδης. Ναι. Δίνει επιτέλους τον Ίβιτς λεφτά. Τον Μπάρκαρε. Τον Μπάρκαρε στη Σέλτικ, ναι, στη Γλασκόβη. Ναι. Και παίρνει λεφτά ο Μελισανίδης και δίνει, ρε παιδί μου, κάτι της. Δίνει ένα 20. Ένα 50 έδωσε στον Ίβιτς. Και ευρώ. Πήγε και φούλαρο. Ευρώ. Ναι. Βρήκε ευκαιρία και φούλαρο. Λέει γέμισε. Με 50 ναι, τι οδηγάει. Σε τσέντο. Ντεϊτόνα. Παπάκι 125. Λοιπόν. Τρέχει για αριστερό μπακ. Ντεϊτόνα δεν γιορτάζε χθες. Ουσία Ντεϊτόνα, κάτι τέτοιο δεν διάβασα χθες. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι, είμαι σίγουρος. Θα την πεις αυτή την είδηση επιτέλους με το... την Ντεϊτόνα, ρε βρανιάτικα. Γιατί κοροϊδεύεις. Εγώ. Σοβαρά θα δω. Γέλασε που δεν θυμόμουν γι' αυτό. Μην πεις δεν το κατάλαβα. Σε βάλω τώρα να διαβάσει πάλι τον Obama Care, θα το πει πάλι. Θα το σέβεσαι το γέροντα. Ναι. Μην είσαι τέτοιο. Σε βάζει μια. Μιλήστε μα. Λοιπόν, τρέχει για αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ ο Σέρβος τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ. Εντόπισε Έλληνα για επένδυση.
Επιμένει για χρήματα η Άντερλεχτ προκειμένου να αποδεσμεύσει το Βράνι. Σαμάν με το Βράνι, δεν μπορώ άλλο. Βρανιάσαμε. Ναι. Αποφασίζει ο Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς, δεν μου αρέσει. Η ΑΕΚ θέλει και νέους μπάρκες. Άρε φίλε. Βγήκε δηλαδή μπάρκ. Ο Τσαρκά. Ναι, ναι. Ας να διαβάσω εφημερίδες καλά. Προτάθηκε ο Άινστα, ο Άιλτον στον Άρη. Ναι. Άιλτον. Άιλτον, ναι. Του ΟΠΟΕΛ. Δεν ξέρω, μάλλον. Εναλλακτική του Χατζησαφή. Για Φέστα στον πάγκο γράφουν οι Ιταλοί. Φέστα, ναι, έναν. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί βγήκε αυτό. Γιατί αφού η νίκη δεν ανανέωσε. Πρώτα είναι, ναι. Ασπρόμαυρο κάρμα, γιατί ο Στέφαν Σβάμπ, που έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, λατρεύει τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Όχι, αρχίσαν. Σαν τον Ουντέζε που ήταν από μικρός ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε. Το θυμάμαι αυτό. Μικρός πρέπει να ήταν το 1900. Από... ναι, το 1912. Ναι, ναι. Το προφίλ του νέου παίχτη του Δικεφάλου. Το ΣΒΑΜ δεν ακούγεται σαν κονσέρβα. Ναι, αυτό. Σαν ναι. Το ΣΒΑΜ. Ναι, ναι. Έμεινε, ανακοίνωσε την παραμονή Σλότερ η Ένωση. Διπλό χτύπημα Έλστον, Τέρνερ και Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ στο Δικέφαλο του Βορρά. Αυτό είναι 8 όνομα. Ο Μήτρου Λόγκ είναι Μήτρου, ελληνικό, Λόγκ. Είναι Ελληνοκαναδός. Καναδός βασικά είναι ο άνθρωπος, απλά έχει Ελληνίδα μητέρα, κάτι τέτοιο. Και εγώ όταν το είδα, λέω τι είναι αυτό, Λόγκ, είναι με Μήτρογλου. Εν τω μεταξύ, που είπε Ιβιτς πριν, είδε ότι το όνομα του Βλάνταν Ιβιτς παίζει και για Premier League. Ναι. Ναι, το μακάρι. Είδα. Μακάρι. Μακάρι, γιατί είναι καλός προπονητής. Ναι. Εγώ θα τον ήθελα, εγώ το έχουμε πει 100 φορές, θα τον ήθελα. Και ένα θέμα που πηδήξαμε πριν, θα το δούμε βασικά σε άλλη εφημερίδα, είμαι σίγουρος. Σε αυτή που διαβάζεις εσύ στο τέλος. Για μας εδώ πάνω. Ναι, ναι, είναι για το θέμα του ΑΚΠΟΜ, ο οποίος έχει πρόταση, φαίνεται ότι να έχει πρόταση από την Μπεσίκτας. Και συμφωνία. Κάτι τέτοιο διαβάζω. Ναι, άρα εγώ λέω, βάλτε ένα μικρό ποσό. Για Πρίγιοβιτς. Πρώτο σκόρερ. Τουρκίας, ο ΑΚΠΟΠ. Α, ναι. Πάμε Sport Day. Ναι. Πάμε Sport Day. Έτοιμος ο Ολυμπιακός, νίκησε 3-0 την Ομόνια σε φιλικό στο Ρέντι. Παρότος Μαρινάκη που δήλωσε συγκέντρωση στον ευρωπαϊκό στόχο. Τελικός μέχρι σήμερα αλλιώς τα δεν ήταν το τελεσίγραφο του Ολυμπιακού. Το αλλιώς δεν ξέρω τώρα γιατί δεν θα γίνει τελικός. Τι δοκίμασε ο Μάρτινς. Ξεκαθάρισμα. Η Sport Day αναλύει τα δεδομένα πριν από τη δεύτερη συνάντηση Αλαφούζου Μπακογιάννη. Θα πραγματοποιηθεί το αργότερο αύριο για το θέμα του γηπέδου. Προετοιμασία μένει Κοροπή και Ανάβησο, η αντίπαλη του στα φιλικά. Τι έχεις να πεις για τον Κοροπή που μένει ο Παναθηναϊκός? Λογικό, να... λογικό. Τι λογικό, μωρέ τώρα. Γιατί, πολύ καλές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, δεν έχει κανένα χωριό εκεί πέρα. Πολύ να πάνε καλές εγκαταστάσεις σε πολύ κακό μέρος. Αυτό. Σε πολύ καλές εγκαταστάσεις. Θα ήθελες να έχεις τέτοιες. Ολόκληρος Παναθηναϊκός να πάει Κοροπή. Να έχεις τέτοιες. Λίγα εγώ λίγα. Όταν βλέπω τέτοια λέω ότι δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για λεωφορείο. Δεν θέλω να πάρω θέση. Δεν είναι αυτό. Ναι. Αυτά με τη Sport Day. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο του χειμώνα. Σου είχα πει κάτι σε σένα. Νομίζω ανέκδοτο θα έλεγε. Όχι, σου είχα πει κάτι σε σένα. Ναι. Πώς είπα για τον ανασχηματισμό πριν από 2 μήνες και επιβεβαιώνομαι. Ναι, ναι. Αυτό τώρα το χειμώνα το είπα. Yeah. Πρέπει να ήταν Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Δεν ήταν πρωτοχρονιά, δεν είχαμε κάνει ακόμα. Δεκέμβριος θα ήταν. Θαρώ πως ήταν Δεκέμβριος, ένα κρύο έτσι, βράδυ. Και σου έχω πει για το Φασούλα και για την ΕΟΚ. Ναι. Το θυμάσαι? Ναι. Γαύρος, πρωτοσέλιδο. Το Φασούλα και την ΕΟΚ το θυμάμαι τώρα. Το πες εσύ. Άντα, πού ναι. Ποιος το είπε? Και είχαμε νομίζω και το Μαυράκι στον αέρα. Και μιλούσαμε για μπάσκετ και το είχαμε πει μαζί με το Μαυράκι. Δεν περνάνε ούτε τα τελευταία τρίκια για την επιβεβαίωση του Βασιλάκου. Μαυράκι και Φασούλας μαζί είναι μαυροφάσουλα. Ναι, τα μαυρομάτια εκείνα. Ναι. Το βιβλιοπωλείο εδώ στην Αριστοτέλεια το ξέρεις, τον Μπαρμπουνάκι. Ναι. Με το Φασούλα μαζί κάνουμε μπαρμπουνοφάσουλα. Πες το τώρα, τώρα είσαι πιο ωραίος. Αντίστροφη μέτρηση. Τέτοια σου λέω και σ' άρεσε. Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή. Έτρεξε να κάνει εκλογές στις 20 Αυγούστου για να μην έχει δικαίωμα υποψηφιότητας η Αράχνη, αλλά έφαγε τα μούτρα του. Έτσι, οπότε πάμε για πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασφαίρεσης, τον Παναγιώτη Φασούλα. Θέλω πρώτο σέλιδο Αράχνη με δεινόσαυρο. Ναι. Να μάχη έτσι ναι, που θα... ναι, ναι, ναι. Μετά ωραία. Το Δαβίδ και το Γολιάθ.
Δεινόσαυρος εναντίον αράχνης. Ή το μαύρο τον πατωτινό, δεν ξέρω τι θέλετε να διαλέξετε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στη Μέτροσπορ για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, να σας αφήσω λοιπόν, εγώ. Κάτσε να ανοίξουμε. Άντε βρε. Α. Λοιπόν, Μέτροσπορ. Σούπερ οκτάρι. Είπε Εγκάρδιο αντίο στη Rapid Vienna και έρχεται πιθανότατα σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αυστριακός του ΠΑΟΚ. Βλέπει Άιλτον, ναι, όντως. Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ της Καραμπάχ, ο οποίος ανήκει στην Στουτγκάρδη, στη μεταγραφή λίστα του Άρη. Back, η ΠΑΕ περιμένει την τυπική Άρσεν Ντουμπάν για να κάνει μεταγραφές. Ιταλικό δημοσίευμα στέλνει. Άντε πάλι με αυτόν τον Φέστα. Τον Τζανλούκα Φέστα. Κάπου τον έχω ακούσει εγώ αυτό. Γνωστό είναι. Ναι. Κάει Άρη στον Παλάκι και στην Γουγούρδα. Ναι. Μετά τον Ίβιτς νομίζω. Κάει Άρη στον Παλάκι στην μετά Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το Αλεξάνδριο. Και είναι και σε καλό δρόμο οι κουβέντες. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 7.30. Εγώ σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο. Ναι, θα τα πούμε αύριο. Συνεχίζεται εδώ μετά τις 7.30 με Κωνσταντίνο Τσίψιο, Φρέντο Κωνσταντίνο, αθλητικό Λίμπερο 174. Διάλειμμα, γεια σας. Τι τραβάτε μου. Κάθε Πέμπτη το μεταξύ η εκπομπή είναι παροδία. Δεν είναι της Παρασκευής, είναι της Πέμπτης. Γιατί την Παρασκευή όλα έχετε φύγει. Βάλε στα φρένα βοριά από τυπώματα μαφή. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Φρέντο Κωνσταντίνο για ακόμη λίγα λεπτάκια. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είμαστε. Τελική ευθεία. Θα δώσουμε σκυτάλι σε λίγο σε Κωστίτσα Τσαρό. Συνεχίζουμε εδώ παρέα. Θα πούμε και τα ζώδια. Θα πούμε και τα αθλητικά, το τι έχουμε σήμερα. Χθες δεν πήγε καλά το κουπόνι. Η Γιουβέντους δηλαδή χθες βρήκε να κάνει την κέλα της. Ο Ρονάλντο χθες βγήκε να μην βάλει γκολ για να κυνηγήσει τον Ιμόμπιλε. Ο Ιμόμπιλε που πάλι βάλε γκολ. Να πάμε λίγο. Να πούμε ότι. Καλά, εντωμεταξύ σας πιάνει τώρα το πρωί. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ. Από τις 6 και 10 το πρωί μιλήσαμε για ΠΑΟΚ. Τώρα μετά βγήκατε, είπατε τα πιο ανάλαφρά σας. Αύριο να δούμε τι θα πούμε. Αφού είπαμε για ΠΑΟΚ σήμερα, αύριο να δούμε τι θα πούμε. Δηλαδή, μπορεί να πούμε για Ηρακλή. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα ζώδια, γιατί έχω καταπληκτικά, παύλα, τρομακτικά αστεία και ανέκδοτα σήμερα. Ανέκδοτα, κανονικές ιστορίες από τη ζωή βγαλμένα. Πάμε στον ηχθή. Σήμερα, αγαπητέ ηχθή. Η αντίθεση Ερμίδια. Αυτά εδώ πέρα δεν τα δίνει κανένα σημασία. Μπορεί να γράφει, ξέρω εγώ, η αντίθεση ΑΕΚ με Τρίγλια και να μην το δώσει κανένα σημασία. Εγκυμονεί κάποιους μικρούς κινδύνους αν φερθείς ανέμελα και επιπόλαια. Θα πρέπει να παραμείνεις προσγειωμένος, να μην αναζητάς την εφήμερη επιτυχία, πιστεύοντας σε κανακέματα και μεγάλα λόγια υποσχέσεις που πρόκειται να τηρηθούν. Ευτυχώς τα ταυτόχρονα τρίγωνα Ερμή Ποσειδώνα, να έχουμε να λέγαμε, Ποσειδώνα Τριανδρία, Μηχανιώνας, σου ενδυναμώνει την διαίσθηση. Αισθηματικές προβλέψεις τώρα για τον νυχθή, άμα ακούει ο Παπαδομαρολάκης. Θα βιώσει σίγουρα έντονο ρομαντισμό και θα κάνει πιο φλογερό τον έρωτα για τον σύντροφό σου. Ωστόσο, μην παρασύρεσαι σε μεγάλα λόγια προς εκείνον που τελικά δεν μπορεί να τα τηρήσει. Δεσμευμένο δεν αναφέρουμε ποτέ, γιατί κανένας εδώ πέρα δεν είναι δεσμευμένος και από τους ακροατές. Και αν είστε παντρεμένοι, δεν σας αφορά και όλα σε αυτό. Εντάξει, δεν δίνεται και πολύ σημασία στα ζώδια. Επαγγελματικά έρχονται νέες ευκαιρίες, αλλά καλό θα ήταν να μην πάρεις αποφάσεις σήμερα, αφού εξαπατήσεις παραμονεύουν. Οικονομικά καλύτερα να αποφύγεις τα ρίσκα. Αυτά τα τραγούδια που βάζουν μεταξύ τώρα είναι κατάλληλη πάσα να πω τα αισθηματικά, αλλά δεν θα τα πω ακόμη. Σκορπιός, θα χρειαστεί σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, αρκετή προσοχή από μέρους σου για τυχόν συζητήσεις και επαφές που ενδεχομένως να κρύβουν παγίδες, τις οποίες δεν μπορείς απευθείας να αναγνωρίσεις. Ευτυχώς, το ταυτόχρονο τρίγωνο Ερμή Ποσειδώνα σου δίνει ευκαιρίες για ευχάριστες μετακινήσεις και συναντήσεις. Αυτά για τα ζώδια. Τώρα σας έχω, πριν πάμε στα ανέκδοτα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Σας έχω τις 10 ευεργετικές δράσεις του καφέ. Γιατί έχουμε διπλό. Εντάξει, μόνο. Ο καφές λοιπόν, μετά από έρευνες, δεν τα λέμε τυχαία, του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ το 2002, ανακάλυψαν ότι οι γυναίκες οι οποίες καταναλώνουν τουλάχιστον 4 φλιτζάνια ημερησίως καφέ μειώνουν κατά 25% τον κίνδυνο να εμφανίσουν πέτρες στη χολή. Και για τους άνδρες ισχύει το ίδιο, σύμφωνα με την έρευνα. Γιατί μην διαβάζουμε μόνο για τις γυναίκες.
Αλλά οι γυναίκες έχουν λίγο παραπάνω καλύτερα ποσοστά. Και ταυτόχρονα οι γυναίκες που πίνουν 2 με 3 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, εκτός από νεύρα και αδικαιολόγητη γκρινιά, έχουν 15% λιγότερες πιθανότητες να πάρουν κατάθλιψη, ενώ το ποσοστό αυξάνεται στο 20% όταν πρόκειται για περισσότερους από 4 καφέδες, σύμφωνα με την ίδια μελέτη. Με 4 καφέδες βέβαια δεν κοιμάσαι ποτέ, άρα αυξάνονται τα πιθανότητες κατάθλιψης, αλλά δεν ξέρω αν το είχαν βάλει αυτό στην έρευνά τους. Ο καφές επίσης βελτιώνει τη μνήμη. Το νούμερο 3 θεωρείται ευεργετικός για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη. Άμα, ας πούμε, έχετε ξεχάσει τα προηγούμενα 2, δεν πίνετε αρκετό καφέ. Έτσι, να πιείτε 2 κούπες καφέ πριν ξυπνήσετε. Ο καφές επίσης μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη, εκτός αν το πίνετε με 4 κουταλιές ζάχαρη και το πίνετε γαλακτομπούρεκο. Του διαβήτη τύπου 2, έτσι. Τέσσερα ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα, τότε μπορεί το ποσοστό μείωσης να φτάσει το 50%. Ποιος πίνει 4 ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα? Επίσης, η κατανάλωση έχει σχετιστεί με τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού, του ενδομητρίου, του προστάτη και του ύπατος. Αλλά και όσων μορφών καρκίνου συνδέονται με την παχυσαρκία, τα ιστρογόνα και την ινσουλίνη. Ο καφές επίσης τονώνει τον μεταβολισμό, μπορεί να γίνει σύμμαχός σας για να διατηρήσετε ή να χάσετε βάρος. Με την ίδια έρευνα, με την μεγαλύτερη οξύδωση του λίπους παρατηρείται σε όσους δεν είναι υπέρβαροι με τον μεταβολισμό. Μειώνει επίσης τον κίνδυνο της νόσου Πάρκινσον, εκτός αν βέβαια αν έχετε Πάρκινσον μην χρησιμοποιείτε φλιτζάνα για καφέ, εκτίθεστε. Μελέτη 2010 ανέφερε ότι αν κάποιος πίνει τουλάχιστον 2 με 3 φλιτζάνια καφέ καθημερινά μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης του νόσου Πάρκινσον κατά 25%. Αυτό είναι πιο προσιτό. Νομίζω ότι τα 2 με 3 φλιτζάνια καφέ, ειδικά αν είναι κανένας γαλλικός, μια χαρά είναι. Αντιοξειδωτικές ιδιότητες επίσης έχει ο καφές. Ενισχύει την αντοχή και την απόδοση. Εδώ θα σταθούμε τώρα. Εδώ θα κάνουμε μια στάση. Θα μπαρκάρουμε, όπως έκανε και η ΑΕΚ. Ο καφές και ειδικά η καφέινη που περιέχει ενισχύουν σημαντικά την αντοχή και την βραχυπρόθεσμη απόδοση. Μελέτη του 2008 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το όφελος της καφέινης πριν από την άσκηση στα αγωνίσματα αντοχής και πριν από δραστηριότητες που απαιτούσαν μακροπρόθεσμα έντονη αρκετή ένταση ήταν ευεργετικό για τους συμμετέχοντες. Για τους δύο. Επίσης, η καφέινη μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές να έχουν καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν στερηθεί τον ύπνο τους. Μία ώρα πριν, λέει, μία ώρα πριν την άσκηση, ένα ποσοστό 4 μιλιγκράμμ για κάθε κιλό σωματικού βάρους. Ποια άσκηση, μας λέει. Και επίσης, ένα τυχαίο τώρα που θα το συνδέσω εγώ με τον Κωνσταντίνο Παπαδομνολάκη, ο οποίος είναι και γνωστό νιάτο. Πρόληψη κατά της αρθρίτιδας. Σε έρευνα που διεξήχθη άντρες άνω των 40 ετών, οι οποίοι κατάλαβαν καφέ για αρκετό χρονικό διάστημα, διαπιστώθηκε μειωμένος κίνδυνος ουρικής αρθρίτιδας. Μιας φλεγμονώδους κατάστασης που προκαλείται από αυξημένα επίπεδα του ουρικού οξέως. Μάλιστα, λέει, τα αποτελέσματα έκαναν λόγο για τον ντεκαφέινε, όσο και για τον κανονικό καφέ. Ενώ ασθενείς που κατανάλωναν περισσότερο από 6 φλιτζάνια την ημέρα παρουσίασαν έως και 60% χαμηλότερο κίνδυνο ουρικής αρθρίτιδας. Ήρθε η ώρα. Ωρε φίλε, είμαι χάλια. Πω, χάλασε το πλυντήριο. Έλα ρε, συλληπιτήρια. Έχω μείνει εκεί στο κρύο. Ιουνίος μπαίνει, μα ήλιος... Φέρε ένα καφέ τώρα, λέει ο Άρης. Εν τω μεταξύ, ο Άρης, ο οποίος έχει όνομα Άρης και είναι παόξης. Θλίψη. Πόσο πιο αντιδραστικός να είσαι αν σε λένε Άρη και να μην είσαι Άρης και να είσαι ΠΑΟΚ. Δηλαδή, στο σπίτι πρέπει ό,τι σου λέγανε να μην έκανες τίποτα, ρε παιδί μου. Επίσης, για το φίλε χάλα στο πλυντήριο μου, έχω ένα ακόμη καλύτερο που πήγε. Το χάσα. Είδαμε για πρώτη φορά το μωρό μας και στην κοιλιά και ακούσαμε την καρδούλα του. Αχ, τι υπέρηχο! Κι ο ουρανός
Το καλύτερο όμως για σήμερα, το καλύτερο για σήμερα. Έτσι, ένα από τα μακράν καλύτερα που έχω διαβάσει και χαίρομαι που θα σα το μεταφέρω. Έχω αυτή την ικανοποίηση. Φιλέ, πόσο ζυγίζει το αυτοκίνητό σου? 2 τόνους. Καλά, καλά. Πόσο ζυγίζει το αυτοκίνητό σου? 20. Πήγα στα Goodies επειδή πίνασα και ήθελα κάτι να φάω. Έτσι παρήγγειλα μπέργκερ με Coca-Cola. Άμεσως όμως δάγκωσα, μόλις δάγκωσα τον μπέργκερ όμως, τι να δω, δεν είχε Coca-Cola μέσα. Το καλοκαίρι για μένα φέτος μπορεί να μην έρθει. Για μένα φέτος μπορεί και να βρέχει. Ο Άρης λέει, τυρί στο ψυγείο που βρίζει τα άλλα. Καθήκη δομογού. Ωραίο, 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 ωραίο. Μου αρέσει που είσαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος όλοι. Φυλακή που είναι όλες οι γάτες μαζεμένες. Alcatraz. Αγάπη μου, σου άρεσε η μελέτα? Εγκρίνω. Κάνω και αφιέρωση, Άρη, για σένα αυτό. Φίλε, είναι ελληνικές οι ντομάτες? Ηλίας. Μαρία Χάρκα, είναι ελληνικές οι ντομάτες? Ο αδερφός μου χτύπησε το σαγόνι του, αλλά δεν μας λέει πώς. Μας κρατάει σαγωνία. Σίγουρα και θέλει να παρεύει. Γεια σας, καλημέρα. 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 Εγώ εξαγριωμένος, αποκλείεται. Εγώ τα λεφτά μου θέλω, μπορείτε να με πληρώσετε λίγο? Άμα... πείτε το εσείς που το λέτε τόσο ωραία. Ναι, γεια σας. Επειδή θέλω να κλείσω ταμείο, μήπως μπορείτε να με πληρώσετε? Καινούριος είσαστε? Ναι, κάτι μου είπαν τα παιδιά ότι πληρώνετε εβδομαδιαίως. Ναι, ναι, εσείς θα το πάρετε όλα μαζεμένα. Ναι, ναι, ναι. Κάνετε τα ρεπό της κοπέλας? Εμείς για την κοπέλα ήρθαμε. Εμείς για την κοπέλα ήρθαμε. Όπως ο μέσος άντρας έχει πάει τουλάχιστον σε 2 καφετέρια στη ζωή του μόνο για την κοπέλα. Νομίζω. Εντάξει, τότε πληρώστε και φύγετε, γιατί δεν είναι κοπέλα εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα περιμένουμε. Πότε, μεσημέρι δεν πιάνει? Θα κάτσουμε μέχρι τις 2-3. Άκουσε και 2, γιατί είπες ένα παρόμοιο και με θύμισες. Ναι. Εγώ ξέρω από μία λέξη πιάνομαι και θυμάμαι κι άλλα. Ναι. Πήγε ο Πάγος στο μπαρ και παραγγέλνει ένα ουίσκι. Ναι. Λέει ο μπάρμαν, Πάγο, Γιώργο. και το άλλο που πάει μία κοπέλα στο... Ναι. Στο μπάρμαν και του λέει, θέλω λέει ένα κοκτέιλ, αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε. Λέει, περιγράψε το κυρία μου και θα σας βοηθήσω. Ναι. Λέει, να έχει αυτό, εκείνο, το άλλο μέσα. Λέει, Μαργαρίτα, Μανώλη, δεν σε γνώρισα. Εντάξει, αυτά είναι τα καλύτερα. Με τα μπάρ νομίζω είναι τα καλύτερα, έτσι. Με τα μπάρ είναι τα καλύτερα. Αυτό για τον Ηλία, αυτό για τον Ηλία σχετικά. Με τα μπάρ. Ναι, μπορούμε ναι να ανοίξουμε μια ολόκληρη κατηγορία. Έχω ένα καλό για τελείωμα. Άμα θες, κάτσε στη γραμμή για να το ακούσεις και εσύ, που είναι κανονικό, μεγάλο ανέκδοτο. Λοιπόν, είναι ένας φοιτητής κτηνιατρικής, ο οποίος διαβάζει, ρε παιδί μου, είναι στο τελευταίο έτος, είναι από τότε εκείνες τις χρονιές που είχαν γίνει ειδικοί νόμοι που αν δεν έβγαζε τη σχολή σε συγκεκριμένα χρόνια, σε σβήνανε.
Και χρωστάει τελευταίο έτος, τελευταίο μάθημα για να πάρει πτυχίο, για να πάρει και αριστούχος πτυχίο, με ευτική ζώων. Είναι κτηνίατρος. Αλλά αν δεν το περάσει αυτό το μάθημα, είναι τελευταία εξεταστική, κόβεται, τελείωσε και σβήνεται και από τη σχολή. Δεν το παίρνει το πτυχίο. Ποτέ ξανά. Αγχωμένος αυτός πάει, διαβάζει. Πηγαίνει την άλλη μέρα, είναι φουλ έτοιμος. Αγχωμένος, παιδί μου, που καταστράφηκα άμα δεν το περάσω και αυτά. Είναι προφορική εξέταση. Ρωτάει τους πάντες τους καθηγητές και λέει: έρχεται και η ώρα του Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλου λέει: είναι πολύ εύκολη η ερώτηση που θα σου κάνω. Πώς μπορούμε να κάνουμε έκτρωση σε μια γελάδα? Φυσάει, ξεφυσάει, λέει: πω, δεν το ξέρω. Δεν το... Μισό λεπτό, δώστε μου μισό λεπτό. Ξέρω εγώ, το σκέφτε, το κάνει, υδρώνει, ξεϊδρώνει. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω. Παιδί μου, δεν μπορώ να σε περάσω έτσι. Δυστυχώς, κόβεσαι. Κλαμμένος αυτός, έτσι απογοητευμένος από τη ζωή, βγαίνει έξω από τη σχολή, είχε ένα μπαρ απέναντι, πάει, αρχίζει, τα πίνει, ξέρω εγώ, περνάνε οι ώρες, πίνει 6 μπουκάλια, κατεβάζει. Το βλέπει ο μπάρμαν, καθαρίζει και ένα ποτήρι, ρε παιδί μου, λέει, τι κάνει αυτός, πολύ πίνει, ρε παιδί μου, μέρα μεσημέρι, πίνει, βάλε κι άλλο ένα. Το λέει ο μπάρμαν, πες ρε φιλαράκι, τι έχεις να πούμε, τι πρόβλημα έχεις, άσε, δεν μπορείς να με καταλάβεις, κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει, τον πόνο που ζω, το δράμα που περνάω. Πες ρε φιλαράκι, τόσα έχουμε δει εδώ πέρα πίσω, την πάρα έχω ακούσει εγώ ιστορίες, έχω ζήσει εγώ πράγματα. Δεν μπορεί φιλαράκι, περνάει η ώρα, αφήνει το ποτήρι ο μπάρμαν και λέει: θα πει τώρα, τι θα γίνει, ή θα σε διώξει ή θα πει. Λέει: εντάξει, εντάξει, θέλω τη γνώμη σου, ρε φίλε, θέλω αλήθεια, αν μπορεί να με βοηθήσει. Πώς μπορούμε να κάνουμε έκτρωση σε μια γελάδα? Και τον κοιτάει ο μπάρμαν και λέει: πού έχει μπλέξει, ρε φιλαράκι? Ρε φίλε, πού έμπλεξε. Ναι. Δεν θέλω να συναχωρήσω, αλλά τα περισσότερα τα ξέρω, έτσι να ξέρει. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά είναι τα βγαλμένα από τη ζωή. Τώρα τα πάω για του άλλου τρει που ακούνε τώρα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο πάλι. Αύριο το σπουδαίο. Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στο τέλο. Κάπου εδώ λοιπόν. Φτάσαμε. Όχι, δεν θα κλείσουμε μογονίδι. Μην έχετε αυτή την αγωνίδα. Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας παρουσία. Θα δώσουμε σκητάλη σε αθλητήριο για να ζουμουσάρετε. Θα πάμε αύριο πάλι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς για λίγο μετά τις 6. Τελευταία μέρα αύριο μετά τις 6. Μετά θα πάμε στις 7. Θα ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα. Με τις άδειες έτσι θα πηγαίνουμε 7 με 10. Το ξαναθυμίζουμε. Οπότε να συντονίζετε κι εσείς οι πιο λιγότερο πρωινοί τύποι. Από τον Κωνσταντίνο Παπαδομενολάκη, τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο και τον Φρέντο Κωνσταντίνο, καλή σας μέρα. Γεια σας.